καλημέρα σας. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ βέβαια. Γιατί υπάρχει και λίγο. Υπάρχει. Πολύ καλημέρα σας λέει. Τι πολύ. Τι καλημέρα σας ή τίποτα. Δηλαδή το ακούω που το λένε συνέχεια. Πολύ καλημέρα σας. Φίλε, βάλε μου λίγο λιγότερο. Μα, όχι, βάλε μου. Είναι σαν αυτό που λέει, γεια σας. Θα ήθελα μισό κιλό φέτα. 650 να το αφήσω. Άστο και βάλω μισό κιλό φέτα. Κανονικά. Εδώ είμαστε πουλάκια μου. Αντικαθιστούμε. Και σήμερα, αδερφό και φίλο Μπάμπη Πατμανίδη, που είναι στην άδειά του. Τελευταία μέρα σήμερα. Τα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10, από τις 8 και μετά τα δικά μας. Σήμερα έχουμε ανεκδοτάκια, επειδή μας το ζητήσατε χθες, από τις 7 μέχρι και τις 8, με τραγουδάκι, με ανεκδοτάκια που μας έχετε στείλει κατά καιρούς. Έτσι, να μπούμε χαλαρά στην ημέρα. Υπάρχει παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα, δεν ξέρω αν την νιώθετε, αν την αισθάνεστε. Ελπίζουμε να μην ρίξει και πάλι τα 120 ενωμένα εργοστάσια επίπλων, μαρμαρίδιδες, ξέρω εγώ, διάφορους άλλους εμπλοποιούς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έχουν αγανακτήσει όλοι αυτοί που περιμένουν το σουκού, μήπως και βγάλουν το μεροκάματο, είτε είναι beach bar, είτε είναι σερβιτόρι, ξέρω εγώ, είτε είναι οτιδήποτε. Και τα μαγαζιά περιμένουν και έρχεται το Σαββατοκύριακο και ανοίγουν οι ουρανοί. Είπαμε να φωνάξουμε αυτούς που φρόντισαν για να μην βρέξει στο Μουντιάλ, μήπως. Κάτι έχει παιχτεί εκεί, Πίσω από την κονσόλα κάθεται αυτό το λαμπρό αγόρι. Ο αδερφός και φίλος. Αυτό το εξαιρετικό νιάτο. Σωτήρης Δασκαλάκης, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα ακρεφνής να πούμε ότι εμείς δεν βάζουμε άλλους να κάνουν τις δύσκολες σκηνές. Δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι που μας ντουμπλάρουν. Γιατί υπήρξαν τέτοιες προτάσεις να έρθουν κάποιοι κασκαντέρ να κάνουν τις δύσκολες σκηνές. Όχι. Και τις δύσκολες ώρες, όπως το 7, ας πούμε, για να έρθουμε 7 εδώ. 7 ξεκινάμε. Για να είμαστε εδώ 6 και τέρα, πρέπει να σηκωθούμε 5.30, 6 παρά 20. Τις κάνουμε μόνοι μας δύσκολες σκηνές. Όπως το Mission Impossible παίζει όλες τις σκηνές ο Tom Cruise. Δεν βάζουμε άλλους. Δεν βάζουμε κασκαντέρ. Κάποιους που μας μοιάζουν. Σωσίες. Γιατί στις άλλες ταινίες λέει τις δύσκολες σκηνές κάνει ο σωσίας. Εμείς ερχόμαστε μόνοι μας. Εμείς είμαστε οι σωσίες. Εμείς σώζουμε την κατάσταση. Εμείς σώζουμε ένα τον άλλον. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ ωραίο να τον βλέπεις τον άλλον τόσο νωρίς, τόσο πρωί. Αισθάνεσαι μια οικειότητα. Δηλαδή, στο σπίτι όλοι κοιμούνται, φεύγεις, στον δρόμο μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έρχεσαι, δεν συναντάς κανένα, δεν υπάρχει ψυχή. Και ο πρώτος άνθρωπος που λες καλημέρα είναι ο ηχολήπτης, είναι η καθαρίστρια και προσπαθούν όλοι να κάνουν ένα πράγμα. Με το μικρό δαχτυλάκι να βγάλουμε την τζίμπλα από το ιστορικό του ματιού. Είναι μια χαρακτηριστική κίνηση αυτό το. Άσε που. Στην αρχή υπάρχει πολύ φως, άμα έρθει γρήγορα, τώρα είναι το ξύπνο. Δηλαδή, σιγά σιγά ο οργανισμός, εσύ πρώτος έχεις φύγει, έχεις μπει σε διαδικασία και μετά έρχεται. Υπάρχει ένα ζώο που λέγεται βραδύπους, το έχεις δει, είναι ένα κάτι σαν μικρά γατιά, τα οποία πηγαίνουν με τους δικούς τους δεσμούς. Τελείως, είναι σαν είναι slow motion όλο αυτό. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Καλή τύχη, αυτό είναι φιλελαχείο. Πάνω σε εκπαιδευτή των ΟΗΚ έπεσαν οπλισμένοι ληστές στην Κόρινθο. Α, λαχείο φίλε παιδιά. Σε εκπαιδευτή κιόλας τον ΟΗΚ. Αυτό είναι λαχείο, δηλαδή τι απόδοση μπορεί να δίνει. Πηγαίνεις να κάνεις μια ληστεία. Δίνει τι, 52 απόδοση, 60. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε ανεκδοτάκια που μας έχετε στείλει κατά καιρούς. Θέλω να ευχαριστήσω Μιχάλη Ανθομελίδη γιατί μου έχει στείλει ένα υπέροχο ντοσιέ με ανέκδοτα. Διάφορα, άλλα είναι ωραία, άλλα δεν είναι. Αλλά τα γουστάρατε, αλλά δεν τα γουστάρατε από αυτά που μας έχετε στείλει κατά καιρούς. Εδώ είμαστε και σήμερα εκτός σοβαρού απρόπτου θα είναι μαζί μας και ο Μάκης Δημάκης μετά τις 9, στο 9 με 10. Πάντα βάζω έναν αστερίσκο, μιλήσαμε χτες το βράδυ, αλλά μέχρι να έρθει ο καλεσμένος πάντα είμαι επιφυλακτικός. Έτσι. Έλεγα εχθές για το σφουγγάρισμα ότι πώς γίνεται πάντα σφουγγαρίζει η μάνα,
Μην πατάς εκεί. Όχι, ούτε εκεί, είναι φρέσκο. Όχι, δίπλα, όχι εκεί. Εκεί, όχι, ούτε εκεί πήδα πάνω. Και έτσι, παιδιά, γεννήθηκε το τριπλούν. Έτσι γεννήθηκε το τριπλούν. Το άρμα εις μήκος, αλλά το τριπλούν όμως. Έτσι ακριβώς γεννήθηκε το τριπλούν. Συζητάνε δύο γυναικολόγοι. Αδερφέ, βράδυ, έχει τελειώσει ας πούμε η δουλειά. Βράδυ, αδερφέ, λέει, πάμε για κανένα ποτό να δούμε κανένα πρόσωπο. Σε τι διαφέρει το αισθησιακό σεξ από το διαστροφικό σεξ? Στο αισθησιακό χρησιμοποιείς ένα φτερό. Στο διαστροφικό χρησιμοποιείς ολόκληρο το κοτόπουλο. Μπαίνει ο αυστηρός επιθεωρητής στην τρίτη τάξη δημοτικού. Αφού καλημερίζει τα παιδάκια, ρωτά το μαθητή που κάθεται στο πρώτο θρανείο. Πώς σε λένε σένα, παιδί μου? Μανώλη. Απαντά ο μαθητής. Μανώλη. Μανώλη. Εμμανουήλ σε βαφτίσανε, παιδί μου. Εμμανουήλ. Τρεις μέρες αποβολή. Παγωμένη όλη η τάξη πάει στον επόμενο, ρωτάει τον άλλο μαθητή στο άλλο θρανείο. Εσένα πώς σε λένε, παιδί μου, εδώ, εσένα που κρύβεσαι. Μιχάλη, απαντά με φόβο μαθητής. Πα, φεύγε χαστούκι, άκου Μιχάλη, ντροπή, Μιχάλη, λέει, τι είναι αυτά, χατακόσα τα ρωματά σας. Μιχαήλ σε βαφτίσανε, τρεις μέρες αποβολή. Πάει παρακάτω. Σένα εδώ, πώς σε λένε? Εμένα με λένε Γαβρίλο. Γαβρίλο! Γαβρίλο, τι είσαι, Γαβρο, τι είσαι, τι Γαβρίλο, πώς το κάνεις το όνομά σου? Γαβριήλ σε βαφτίσαν, χαξ, φαλιάρα! Τρεις μέρες αποβολή, παλιόπαιδο! Ντροπή σας! Φτάνει στο τελευταίο θρανείο. Σένα, εσύ που κρύβεσαι όλη την ώρα, σένα πώς σε λένε? Εμένα με λένε Πετρουήλ. Μπαμπά, στο σχολείο τα παιδιά με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά, θα περάσω να το κανονίσω. Εντάξει, απλά κάτω να φανεί σαν ατύχημα, έτσι. Γεια σας. Το όνομά σας? Παπαπαπαδάκης. Τραβλίζετε? Όχι, εγώ καθόλου. Ο πατέρας μου ήταν τραβλός και ο ληξιάρχος μαλάκας. Εξαφανίστηκε, εξαφανίστηκε ο παππούς μας, αλλά ξαναγύρισε. Ήταν Silver Allere Tour. Ρε μάνα, έπεσε το ίντερνετ. Να πάρεις μια σκούπα να το μαζέψεις. Με έχετε κάνει πυρέτρα εδώ μέσα. Η άλλη λέει δίπλα, 150 κιλά, λέει, θα φάω ένα τόστο να με κρατήσει. Τι είναι, μαντάμ, να σε κρατήσει το τόστ? Άγκυρα! Κύριε Πάπη, ήθελα να ζητήσω το χέρι της κόρης σας. Γιατί δεν κατάλαβα, εσύ δεν έχεις χέρι? Έχω, κύριε Πάπη, αλλά τόσο καιρό έχω βαρεθεί πια με το δικό μου χέρι. Μωρό μου, είσαι η πιο όμορφη σε όλο το γαλαξία. Σιγά το σούπερ μάρκετ. Από πού μας καλείτε? Από τηλέφωνο. Α, χαιρετίσματα στην υπέροχη Λέφωνο. Στο οδοντιατρίο οι ασθενείς. Δεν αντέχω τους οδοντογιατρούς. Προτιμώ να κάνω ένα παιδί παρά να βγάλω ένα δόντι. Αποφασίστε, κυρία μου, πρέπει να κανονίσω το ύψος της καρέκλας.
Συγγνώμη, ο σκύλος σας είναι επιθετικός? Όχι, όχι, είναι δεξιμπακ. Πάμε στις δίαιτες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα, τώρα που ήρθε καλοκαιράκι και που αν δεν είστε με πνευμόνι τενόρου ή δίτη από το απέραντο γαλάζιο για να ρουφιέστε όλη την ώρα, κάτι πρέπει να κάνετε. Πάμε λοιπόν, η προσφορά, μια κοινωνική προσφορά της εκπομπής. Γνωρίζετε πάντα, η γνωστή δίαιτα του ανανά, τρως τα πάντα εκτός από ανανά, παλιές είναι αυτές. Η δίαιτα της κατανόησης, αδυνατό να καταλάβω τι τρώω και παχαίνω. Υπάρχει η δίαιτα του δίπλα, τρως ό,τι θες, κάθεσαι πάντα δίπλα σε έναν πολύ πιο χοντρό και φαίνεσαι αδύνατος. Βρίσκομαι σε δίαιτα 30 ημερών. Μέχρι τώρα έχω χάσει 15 μέρες. Η δίαιτα της Δευτέρας, τρώμε την Κυριακή τον άμπαχο γιατί από αύριο ξεκινάμε τη δίαιτα. Τη Δευτέρα περνάμε με ένα γιαουρτάκι μέχρι τις 10 το πρωί. Μαύρο ψωμί σικάλεως, κουλούρι επίσης μαύρο. Και μετά τις 10 σταματάμε τη δίαιτα μέχρι την άλλη Δευτέρα. Μπουγάτσες κτλ. Η δίαιτα της πάπιας, τρώμε τα πάντα και κάνουμε την πάπια, αγαπημένη μου. Η δίαιτα του υπουργού, τρώμε τα πάντα στα κρυφά. Η δίαιτα του τυφλού, δεν πρόλαβα να δω τι έφαγα. Η δίαιτα του φωτός, να μια που δεν είναι πάρα πολύ γνωστή και διαδεδομένη. Τρως με το φως της ημέρας, τρως με το φως της λάμπας τη νύχτα και μερικές φορές το κυριότερο, τρως με το φως του ψυγείου όταν οι άλλοι κοιμούνται. Η δίαιτα της Παναγιάς, τρώμε τα πάντα και μετά λέμε δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ω Παναγιά μου! Γεια σου, τι κάνεις? Πεινάω, όχι εννοώ πως είσαι χοντρός. Όχι ρε, τι κάνεις αυτό το διάστημα? Δίαιτα. Γιατρέ, είναι μεγάλη η έλλειψη σιδήρου, Παντελής. Είναι μεγάλη η Παντελή μου. Σκύνεται και γελάμε πάντα με αυτό που είναι η μεγαλύτερη μαλαμπίπη απ' όλα. Είναι Παντελή μου. Λέει, τι κάνουν παιδί μου αυτή τόση ώρα με τις μυγοσκοτόστρες στο χέρι πέρα δόθε. Τένις είναι γιαγιά, τένις. Το βράδυ θα κάνω το τραπέζι στην πεθερά μου. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τόσο καλές σχέσεις, αλλά εγώ θα της κάνω το τραπέζι. Α, ναι φίλε, μπράβο ρε φίλε, ανωτερότα ρε, εντάξει, πολύ ωραία. Λέει, τι θα της φτιάξεις? Θα της φτιάξω πιπεριές χλωρίνης. Τι ωραίες πιπεριές χλωρίνης, φίλε, καθαρίζει μια τέξο, δεν είναι... Η σύζυγο στο σύζυγο. Κοίτα, με το να ρουφάς την κοιλιά σου την ώρα που ζυγίζεσαι, δεν πρόκειται να δείξει λιγότερα κιλά η ζυγαριά. Το ξέρω βρε Μαρίκα. Τότε γιατί τη ρουφάς? Για να δω τι γράφει η ζυγαριά. Η γνωστή Ιαπωνέζη γιατρή, δερματολόγος, ο Γιαφαγούρα, ο πλαστικός χειρουργός, ο Γιαφιγούρα. Ξαναλέω, δερματολόγος, Γιαφαγούρα, ο πλαστικός χειρουργός, ο Γιαφιγούρα, η χειρούργος τέλος πάντων, ο οφθαλμίατρος Γιαθολούρα, να σωσήρω Γιαθολούρα, ο λογοθεραπευτής, ο Γιαμουρμούρα, ο διαιτολόγος Γιαλιγούρα,
ο γαστρεντερολόγος για καούρα, ο ουρολόγος για κατούρα, ο ορθοπαιδικός για καμπούρα και ο γυναικολόγος για βουνάρα. Οι! Δεν ξεχνάω ποτέ στο Σουγκούν, ποτέ δεν ξεχνάω στο Σουγκούν που πιάνουν τον Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, τον πιάνει εκεί ο επικεφαλής ο Ιαπωνέζος της φυλής, ο αρχιγαμπίδου Μπίκουλας, και τον φέρουν, τον έχουν δεμένο χειροπόδαρα και τον βάζουν να γονατίσει και τον κατουράει. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη σκηνή, ναι ρε. Και πώς δείχνει το πλάνο, δεν μας δείχνει από μπροστά ο άλλος έχει βγάλει το μαραφέτ και τον κατουράει, αλλά δείχνει καμπουριασμένο το Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν και σε αυτά τα χοντρά ρούχα που φορούσαν, αυτά που ήταν αυτά, ακούγονταν ένα τρρ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 ρ
είναι, αλλά μου έχουν πει ότι είναι χαρακτηριστικό το ήχο. Και μου έχει μείνει αυτή η σκηνή. Από ολόκληρο το σουμούν αυτό, σου μείνει αυτό. Μετά βέβαια γίναν φίλοι και τα λοιπά, τον έβαλε και αρχηγό να πούμε στην ομάδα και τέτοια. Αλλά μου έμεινε ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, μου έμεινε. Μου έμεινε. Πάμε σε τραγουδάκι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ στο Λίμπερο, καλοκαιράκι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι θα πούμε, έτσι. Δάσε αγόρι μου, ταξίμι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε τη μέρα μας, ζούμου σου λέμε εμείς. Ζούμε μεγάλες στιγμές, τη ζούμε. Κόντρα στη μεμψημυρία, στο ψυχοπλάκωμα, στην κατάθλιψη. Πετάξτε τα καταθλιπτικά, πετάξτε τα, πετάξτε τα. Εδώ είμαστε. Δώσε ρε αντίπα. 80 λαφούλ. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να μ' αγαπάς. Είναι επικίνδυνο να σε κοιτάω. Είναι επικίνδυνο να με κοιτάς. Αυτό είναι, αυτό είναι, γύρα το λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Στο τελείωμά του είναι κλασικό τέλος. Κλασικό τέλος, άλλη μια φορά, δεκαετία 80, είναι κλασικό τελείωμα τραγουδιού. Σουτιέν. Έτσι, και γεια σας. Καπνί και αυτά και τα λοιπά. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Την καλημέρα μας στα φιλαράκια του Μπατμανίδη. Είπαμε, όλα καλά. Δύο μέρες έλειπε. Σας αλύσαμε εμείς με τα δικά μας. Εντάξει, τα ρεπερτόρια μας είναι άλλα. Αλλά σας κρατήσαμε παρέα. Και χθες και σήμερα και τη Δευτέρα. Εδώ είμαστε. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίν. Που είναι άσκοπα το λέμε. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί με ρωτάει η φίλη μας η Χρυσάνθη. Τι είναι, λέει, το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίν? Τίποτα απολύτως. Χρησιμοποιείται σαν μπαλαντέρ, οπουδήποτε θες να πεις κάτι και υπάρχει ένα μπέρδεμα, μια ανακατοσούρα, μια αυτό θες να πεις, ας πούμε. Θέλω εγώ να πω ότι θα πάτε στις Θερμές στο Φιλοξένια για να βρεθείτε πιο κοντά με τον σύντροφό σας. Αντί να πω να κάνετε έρωτα ή να κάνετε σεξ ή να έχετε ερωτική περίπτυξη, λέω θα πάτε στο Φιλοξένια για λοσουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Λέω. Ή έρχεται ο τάδε παίχτης και είναι σε διαπραγματεύσεις ο μάνατζερ με την ομάδα, αυτά τόσο θα έρθεις, όχι έρχομαι, όχι δεν έρχομαι, αυτά κτλ. Αυτό γιατί να το περιγράψεις και να κάνεις τόσο κόπο, τι γίνεται, πού βρίσκονται, σε τι κατάσταση είναι οι διαπραγματεύσεις, σουλουμουντρούχουμ και καραβιπερίμ. Ή βγαίνεις για ένα τσιμπουράκι με ένα φίλο, να έρχεται και ένας άλλος από παλιά που είσαι καιρό να το δεις, να έρχεται και άλλη μια παρέα, α συναντήσε μια κάτι κορίτσια. Που είναι φίλη του ενός, η μία είναι κουμπάρο του άλλου και φέρνει και τη φίλη της μαζί που έχει μια καταπληκτική ξαδέρφη. Και κορίτσια εδώ, τη βγάλουμε μόνο με το τσιμπουράκι, μετά πάμε και κάνα μπουζούκι, ναι αυτά, α, δεν θέλετε, δεν μου λες, θέλετε να κάνουμε και ένα βραδινό μπάνιο. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Προσπαθώ να περιγράψω τώρα. Ή βγαίνει ο Βασιλιάδης και λέει 12 ομάδες σου. Όχι, όχι, εμείς θέλουμε 14. Ναι, 14 δεν δίνω τα φράγκα. Και τι μας νοιάζει, εσύ έχεις το προϊόν, εσύ τώρα δεν είσαι στο ποδόσφαιρο. Εμείς θέλουμε εδώ με 14. Εσύ από πού και ως πού. Ναι, όχι, ναι, αλλά μας θέλει και το έψιλον, έχουμε πρόταση. Ναι, αλλά το έψιλον θα πάμε να δώσουμε τώρα την ομάδα μας στο Σαββίδι. Όχι, δεν μπορούμε στο Σαββίδι. Και μετά αυτή η πρώτη εμείς θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρώτος διδάξας ο Εδεσαίος. Ναι, ναι, στην αρχή αυτοί είπαν ότι εμείς θέλουμε, αλλά μετά αυτοί είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε. Ναι, μετά αυτοί είπαν ότι θέλουμε, αλλά δεν θέλαμε εμείς κτλ.
Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο που έλεγε και ο τύπος. Εντάξει, Μάκη, άσε αγόρι μου, άσε να πούμε, το δοξάρι ή και το δοξπάοκ. Καλύτερα. Ένας κύριος πηγαίνει στο κουρείο για να ξυριστεί. Ο κουρέας αρκετά νευρικός, νέος και ασταθής, θα έλεγα, στο χέρι. Όχι ότι έχει Πάρκινσον, αλλά αυτό είναι άλλο ανέκδοτο. Αγγελία, ζητείτε παππούς με Πάρκινσον για να ρίχνει, λέει, το μακαρόνι, το τυρί στα μακαρόνια. Δεν υπάρχει, λέτε. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πάω. Ο κουρέας νευρικός ξεκινάει από τον αμάγλο. Φίλε! Συγγνώμη. Είναι η πρώτη μου μέρα, μαν. Ρε φίλε, μου κόψε ολόκληρο φιλέτο. Δεν σε δω τι και με. Μια στιγμή. Τακ, βάζει ένα κομμάτι βαβάκι. Του βάζει εκεί πέρα. Αμάνε, του βάζει να πούμε. Του βάζει και το βαβάκι, λίγο ενόπνευμα. Πάει λίγο παρακάτω. Ρε φίλε, πρόσεχε. Συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Είναι η πρώτη μέρα, είμαι λίγο νευρικός, είμαι άϊπνος. Χώρισα με την κοπέλα μου, την έπιασα με τον καλύτερό μου φίλο. Μου πήραν το αυτοκίνητο το πρωί, ο γερανός. Δεν είχα νερό, κόψα το νερό στην περιοχή μου. Και ένα λαχείο που θυμόμουν το νούμερό μου γιατί είναι ημερομηνία γέννησης, το έχασα και κέρδισε τον πρώτο αριθμό του. Είμαι λίγο στεναχωρημένος. Δεν ξέρω, φίλε, αλλά δεν σε παρακαλώ λίγο. Να τα βάλω λίγο. Του βάζει λίγο νούμερο, βάζει και δεύτερο κομμάτι βαμβάκι. Στο αριστερό μάγουλο. Σε παρακαλώ, πρόσεχε λίγο. Λέει, εδώ έχουμε να πούμε, έχουμε massacre. Έχεις κάνει take your daughter to the slaughter. Φίλε, με έχεις φάξει, να πούμε. Ναι, όχι, κύριος, τελειώσαμε. Τώρα πάει λίγο παρακάτω, προσέχει λίγο. Όχι πάλι, ρε, καλά, ρε, φίλε, είναι πρώτο. Όχι, συγγνώμη, έχετε δίκιο, λέει. Τακ, βάζει λίγο νόμιμο, βάζει τρίτο βαμάκι. Πάει, σε παρακαλώ, ρε, φίλε, λέει. Σου έχω κάνει κάτι, δεν ήρθα απλά, λέει, δεν ξυριστώ, σε παρακαλώ, δηλαδή, δείξε ένα έλος. Πάει λίγο παρακάτω, πλησιάζει λίγο προς το χείλος, πάλι στο αριστερό μάγκο. Τάκ, τέλος πάντων, του βάζει λίγο ενόπλο, του βάζει λίγο βαβάκι. Έχει βάλει 4-5 βαβάκια. Λέει, εντάξει, τελείωσε. Λέει, αυτή ήταν η κακή πλευρά. Λέει, πάμε, λέει, τώρα στο άλλο μάγολο. Άσε, αδερφέ, λέει, από εδώ θα φυτέψω καλαμπάκι. Άσε, από εδώ θα βάλω καλαμπάκι, μη λες. Αυτή ήταν. Από εκεί φυτέψαμε βαβάκια. Έτσι γίνεται. Μην με ξεμυαλίζεις, φύγε μακριά μου. Μην ακούς τι λέει η τρελή καρδιά μου. Πάντα νόμιζα ότι τα παιδιά τα φέρνει ο πελαργός. Αργότερα κατάλαβα ότι μπέρδεψα τα πουλιά. Απαγορεύεται να μ' αγάπας. Είναι επικίνδυνο να σε κοιτάω. Είναι επικίνδυνο να με κοιτάς. Θα πάμε σε διάλειμμα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Έχω στο τύρι δασκαλάκι που είναι όρθιος πάνω στην κονσόλα, κυρίες και κύριοι, κονσολιέρης. Δεν κάθονται οι πολίτες, να πούμε ότι εδώ δεν τους έχουμε καρέκλες στην πρωινή ζώνη, για να μην χαλαρώνουν. Όπως εκείνο το εινοποιείο, το υπόγειο που είχα πάει, είχα δει στη Σαντορίνη, που μας δείξανε εδώ, λέει, πατάνε τα σταφύλια, εδώ είναι τα βαρέλια, εδώ αυτό, εδώ το βάζουμε να, σε θερμοκρασία και τα λοιπά, δροσερή, γι' αυτό είναι υπόγεια, σε σπηλιά να πω, σε κατακόμβει. Φτάνουμε εδώ, είναι, λέει, το γραφείο, λέει, του διευθυντή, εδώ είναι το ιδιοκτήτης, λέει, του εινοποιείου. Κοιτάμε μια καρέκλα η οποία είχε 4 πόδια, 2 χερούλια, πλάτη δεν είχε. Δηλαδή ήταν σαν να. Πώς τα λένε αυτά, ρε. Σαν σκαμπό στην ουσία με. Για να κουμπάει τα χέρια. Συγγνώμη, πετάγεται μια κυριούλα. Λέει δεν έχει πλάτη. Όχι, λέει. Ο ιδιοκτήτης του εινοποιείου, για να δώσει το καλό παράδειγμα, λέει, στους εργάτες, δεν έβαζε πλάτη στην καρέκλα του για να μην χαλαρώνει. Δηλαδή να πηγαίνει πίσω και να μην βρίσκει πλάτη, να μην ξεκουράζεται. Λέω, συγγνώμη. Αν ήθελε, δεν μπορούσε να κουμπίσει τον τοίχο. Δηλαδή από αυτό ο άλλος έβλεπε. Α, μπράβο, ο διευθυντής δεν έχει πλάτη στην καρέκλα. Άμα γουστάρει τη βάζει, να πούμε, στον τοίχο και ξαπλώνει κιόλας και βάζει και τα πόδια στο τραπέζι. Ναι, λέει, συμβολικό, εντάξει, οκ, okay. Να πω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μαριάννα Παπαμακαρίου,
γνωστή αδυναμία της εκπομπής. Εκτέλεση σε ένα υπέροχο κομμάτι που έχει γράψει ο αείμνηστος, ο κορυφαίος Αντώνης Βαρδής, και εκτελεί, το έχει πει Μαραγκόζη πρώτη φορά βέβαια. Να μην μιλάω πάνω στο τραγούδι. Εδώ είμαστε, την καλημέρα μας ξυπνάμε μαζί εδώ στο Λίπερο. Πάμε. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Παιχνίδι με χαρτιά σημαδεμένα. Χαμένη βγαίνω εγώ χωρίς εσένα. Τώρα δίκω σε σένα. Ξεχνάς ποτέ τα λόγια, φίλε, το να είναι άχαστο. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω και πίσω την σελίδα θα γυρίσω. Εκεί που με τα μάτια θολωμένα μου έλεγες ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα. Δεν έχει τάστα αυτό, είναι φίλε μια εναϊσιάδη. Δώσε! Και πώς έχει φτιάξει φίλε ο Βαρδής τα κομμάτια να έχουν όλα υπέροχες δεύτερες. Αυτός κάνει δεύτερες αυτό το κομμάτι κανονικά. Στη Μαραγκόζη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη! Καλημέρα Μακεδονία! Καλημέρα Ελλάδα! Όχι εσύ ρε Παπαδάκη! Και στο κλείσιμο. Και χιτζάς μπήκαμε τώρα. Θα σου πάω με Ζαφύρι. Έλα ρε Ζαφύρι. Έλα ρε Ζαφύρι. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε, είμαστε βασάνιδες, είμαστε μερακλίδες. Να κάνουμε ρε παιδί μου, βγάζουμε ντέρτι, καημό. Εδώ είμαστε στην παρέα μας. Αγάπη μου, δεν νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια σχέσεις είναι καιρός να παντρευτούμε. Και ποιος θα μας πάρει τώρα μανίτσα. Μετά από 20 χρόνια γάμου το ζευγάρι πάει κρουαζιέρα. Μια νύχτα με βασέλινο βρίσκονται στο κατάστρωμα και με πολύ ρομαντική διάθεση λέει η γυναίκα. Αγάπη μου, αν έπεφτα στη θάλασσα θα μέσωνες. Αν σου πω ναι θα πέσεις. Πήγε
Ο τελευταίος καυγάς με τη γυναίκα μου ήταν δικό μου λάθος. Με ρώτησε τι έχει τηλεόραση και εγώ απάντησα σκόνη. Έχω και δύο που είναι τελείως μαλαμπίβι, αλλά δεν μπορώ να μην τα πω. Δώσε ρε φρέν, δώσε! Καλημέρα στον Νίκο Κρομλίδη, γεια σου λιράρι μου, γεια σου αδερφέ μου. Αυτά, πώς λέγεται ο Σούπερμαν στην Κρήτη, μου έχει στείλει ο Δημήτρης από κάτω τούπα. Πώς λέγεται λέει ο Σούπερμαν στην Κρήτη, υπερκοπαίνη! Και πώς λέγεται λέει ο πρόεδρος της Ισπανικής ΔΕΗ, δεν το ήξερα, Σαντιάγο Χιλοβατόρες. Εδώ είναι τώρα. Έλα να με βρεις. Αυτά είναι φίλε. Αυτά είναι. Ένας τύπος εξετάζεται από τον ψυχίατρο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο ψυχίατρος ζωγραφίζει έναν κύκλο και ρωτάει τον ασθενή. Τι βλέπετε εδώ? Βυζί, απαντά ο ασθενής. Ζωγραφίζει ένα τετράγωνο ο ψυχίατρος. Εδώ κύριε μου, τι βλέπετε? Βυζί, απαντά πάλι ο ασθενής. Ζωγραφίζει ένα τρίγωνο και δίπλα ένα ορθογώνιο. Εδώ τι βλέπετε? Δυο βυζιά. Μάλιστα, πιάνει, κάνει ένα γάμα και τραβάει και μια διαγώνια γραμμή. Εδώ λέει τι βλέπετε κύριε μου? Δυο βυζιά. Μάλιστα. Κύριε μου λέει, έχετε σοβαρό πρόβλημα, έχετε σοβαρά σεξουαλικά προβλήματα. Εγώ ρε μαλακά, εσύ που ζωγραφείς είναι και βυζιά από την ώρα που ήρθα. Καλημέρα γιατρέ, καλημέρα σας. Έχω πρόβλημα λέει με την οργή μου λέει, δεν μπορώ να συγκρατήσω το θυμό μου, γίνομαι αγενής. Μάλιστα, από πότε συμβαίνει αυτό? Που δεν θα θέλω εγώ ρε παλιόγερε! Έκλαψα λέει με το καλαμπόκι και τον κουρέα. Να σε καλά Αναστάκο. Για λίγο λέει δεν το ρίξα λέει στη γέφυρα, εκεί στην Ευκαρπία. Δεν ξέρω πού μας ακούτε κάθε φορά για να ξέρω να κάνω λίγο κράτη. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα μέσα έχει και ωραία, έχει και κάποια που είναι, δεν είναι όλα top. Είναι, εντάξει, ανάλογα. Συζητάει ο Γερμανός με τον Έλληνα. Εμείς στη Γερμανία είμαστε σχεδόν όλοι ντουριτές σώματος. Μετά το θάνατο ντουρίζουμε τα όργανα του σώματός μας. Σιγά λέει ο Έλληνας, τι μας είπες τώρα ρε. Εμείς είμαστε δωρητές οργάνων εν ζωή. Α, σοβαρά μιλάς, αυτό δεν είναι ποτέ δυνατόν. Είναι αντίνατον, λέει ο Γερμανός. Θα στο αποδείξω αμέσως, λέει ο Έλληνας. Μίτσο! Δώσε μου λίγο 500 ευρώ ρε. Σπαρταρκή μου. Λέει ο Μίτσος, δωρητής οργάνων εν ζωή, κανονικά. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο, εδώ είναι κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Λέει βεβαίως, όπως βλέπετε. Πείτε μου λίγο, θέλω ένα δώρο για την πεθερά μου. Α, για την πεθερά σας. Έχουμε ηλεκτρική σκούπα, έχουμε ηλεκτρικό σίδερο, έχουμε ηλεκτρικό τσιγάρο, έχουμε ηλεκτρική κουζίνα, έχουμε ηλεκτρικό πλυντήριο. Τι προτιμάτε? Μήπως έχετε ηλεκτρική καρέκλα? Μία γυναίκα στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και περιμένει να πάρει το κλειδί της. Καθώς περίμενε, έρχεται δίπλα σε έναν τύπο που κατά λάθος τη χτυπά με τον αγκώνα του στο βυζί. Με συντροπή προσπαθεί να βρει μια καλή δικαιολογία. Της λέει λοιπόν, αν η καρδιά σας είναι τόσο μαλακή όσο το στήθος σας, ελπίζω να με συγχωρέσετε. Και αυτή του λέει, αν το πουλί σας είναι τόσο σκληρός ο αγκώνας σας, θα είμαι στο 202. Μάλλον της άρεσε, λέω εμφανισιακά. Λέω, μάλλον, θα με βρεις με κάποιον άλλον. Μαρία, κέρδισε τον Τζόκερ. Αγάπη μου, καταπληκτικό. Γρήγορα, ετοίμασε τις βαλίτσες. Αχ, πού θα πάμε, τι ρούχα να πάρω, χειμωνιάτικα καλοκαιρινά. Πάρ' τα όλα, μαράκι, εσύ πας στη μάνα σου.
Πάντα, πάντα με την κοπέλα μου κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Αν την αφήσω, ψωνίζει. Μπαμπά, πόσο κοστίζει για να παντρευτεί κάποιος? Δεν ξέρω, παιδί μου. Εγώ ακόμα πληρώνω. Ένας άντρας έβαλε μικρή αγγελία σε εφημερίδα. Ζητείτε σύζυγος. Την επομένη έλαβε εκατοντάδες γράμματα. Όλοι έλεγαν το ίδιο πράγμα. Φίλος, μπορείς να πάρεις τη δική μου. Είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε στο Λιμπερό. Να πω για τους φίλους του Batman που είμαστε στην ώρα του και χθες και σήμερα και τη Δευτέρα. Από Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί σας Μπάμπης Μπατμανίδης με τα ωραία του, με τις μουσικάρες του να πούμε. Εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε ότι μετά τις 8 θα πάμε παρεούλα. Κανονικά το πρόγραμμά μας 8-10. Τέλει Παπαμακαρίου, λέει ξαναβάλτο στην εκπομπή. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το ξαναβάλουμε. Δηλαδή γουστάρουμε κιόλας, κανένα απολύτως. Αντώνης Βαρδής. Τεράστια ψυχνομία. Φοβερός και σαν συνθέτης. Εμένα μ' άρεσε και σαν τραγουδιστής ο Βαρδής. Δηλαδή όλοι έλεγαν γιατί τραγούδια έγραφε, αλλά τον γούσταρα και σαν είχε παράπονο να πούμε, είχε καημό μέσα. Είχε κλάμα στα τραγούδια του. Και εντάξει. Και ο άνθρωπος έγραψε, δηλαδή χώρισε με τη Μαραγκόζη και μας άφησε τότε παρακαταθήκη καμιά 40 τραγουδάρες που όλοι λέγαμε καλά έκανες και χώρισες, φίλε. Μιλάμε τώρα αυτά αιώνια κληρονομιά. Μόνο στο όνομά σου έχεις κάτι από τον Χριστό και τέτοια, έτσι. Δηλαδή έχει γράψει ο άνθρωπος, παπάδες έχει γράψει. Έχει γράψει τότε. Εδώ είμαστε. Πλησιάζουμε κανονικά και την Τρίτη. Τα εισιτήρια, Παναγιώτη μου, τα εισιτήρια θα βγουν τη Δευτέρα. Εμείς δώσαμε χθες 5 εισιτήρια στο 8-10. Θα δώσουμε και σήμερα. Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά με πίτσα, φίλε, θα φύγουμε. Άλλο χιτζάς, με αυτό θα σας χαιρετήσω για το 7-8. Μπαίνε συνέχεια, μπαίνε αγοράκι μου, μπαίνε. Με Λευτέρη Ζέρβα στο δοξάρι. Άλλο χιτζάς κομμάτι που το λατρεύουμε. Στο ερώτημα αν θα βρέξει και αυτό το Σαββατοκύριακο, η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή. Θα βρέξει αυτό το Σαββατοκύριακο. Η απάντηση είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Οδεύουμε προς το τελείωμα της πρώτης ώρας. Εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα μπατμανάκια. Και ερχόμαστε στα ζουμουσάκια. Ερχόμαστε 8-10. Εδώ είμαστε, εκτός από όπτου θα είναι κοντά μας και Μάκης Δημάκης σήμερα μετά τις 9 live στο στούντιο. Να τα συζητήσουμε, να τα μιλήσουμε. Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε. Έλα, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος που ερχόμαι με ρογαψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καν του δόθε, πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια για να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Να κάνουμε μουχαμπέτι ραδιοφωνικό. Και να φτιάξουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Είμαστε ήδη από τις 7 παρεούλα. Τώρα μπαίνουμε στη δική μας την ώρα, στο δικό μας το δίωρο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μετά τις 9 σήμερα θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο υπέροχος Μάκης Δημάκης. Αυτό το καταπληκτικό παιδί. Νούμερο 1 στο χώρο της διασκέδασης. Κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και τα έκανε όλα γιάμπαλο. Παραμιλούσαν οι Αθηναίοι. Ξέρετε, τον αγαπάμε. Πάρα πολλές φορές έχουμε βάλει τα τραγούδια του στην εκπομπή μας. Και επειδή είναι φίλος, αλλά και επειδή είναι και φάτα, επειδή είναι αισιόδοξα, επειδή έχουν τρέλα μέσα, επειδή έχουν ξεσηκωμό. Σούξου μουξου, ελάτε στην παρέα μας. Δεν ξεχνάμε ότι. Χορηγός πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης.
και η Toyotomi εκπληκτικά πράγματα από το κλιματιστικό Toyotomi, αθόρυβο, με Wi-Fi, με χειρισμό από το smartphone σας, την ερχόμενη εβδομάδα που είναι η τελευταία μας, στο τέλος της τελευταίας εβδομάδας λοιπόν, θα κληρώσουμε ένα καταπληκτικό κλιματιστικό 9.000 BTU, το Toyotomi πάντα, ένα δώρο που θα είναι το κερασάκι στην τούρτα όλων όσων δώσαμε μέσα στη χρονιά από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Θα σας πω σχετικά και περισσότερα σε λίγο. Μην ξεχνάτε, Μανολόπουλος Optic Stores, γυαλί υπέροχο και ηλίου και οράσεως και τα πάντα όλα. Εκεί θα βρείτε αυτό που αγαπάτε, εκεί θα βρείτε αυτό το οποίο θέλετε. Αυτός ξέρει τι πρέπει να σας δώσει. Τρεις γενιές οπτικά. Και βέβαια, Βολτέρα για το ρεύμα σας, χωρίς ρήτες αποδέσμευσης, χωρίς να υπάρχει, κανένα πάγιο μηνιαίο. Όμορφα και ωραία. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη. Από τις 7 είμαστε παρεούλα. Από τις 6 και κάτι είμαστε απόξω και τα λέμε. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε σε μια καλή κατάσταση. Ελπίζουμε να είστε χαρούμενοι. Ελπίζουμε να ετοιμάζεστε για διακοπούλες. Ακόμα κι αν αυτές είναι αυθημερών. Ακόμα κι αν αυτές είναι ένα μικρό χαλάρωμα κάπου στο χωριό. Είναι ωραίο να έχεις χωριό πλέον. Δηλαδή, μεγάλη υπόθεση. Τεράστια υπόθεση το χωριό. Χωρίς χωριό, πίκρα. Γιατί? Διαμονή δωρεάν. Κούτρα. Σωστά. Σωστά. Φαγητό δωρεάν. Δωρεάν. Μπαμπάδες, παππούδες και τα λοιπά. Όσοι είναι στο χωριό, τέλος πάντων. Σωστά. Σωστά. Καθαρός αέρας. Άλλοι πάνε σε σπά και τέτοια. Καθαρός αέρας. Δωρεάν. Σωστά. Σωστά. Αν έχει και θάλασσα κοντά. Παραλία. Αυτά σούξου μουξου. Δωρεάν. Σωστά. Σωστά. Αν βάλεις και το ψυχολογικό μέρος της ιστορίας, ότι επειδή έχεις όλα, τα έχεις όλα δωρεάν, είσαι και ψυχολογικά πιο ωραία που δεν χρειάζεται κάθε μέρα να πληρώνεις και τον αέρα που αναπνέεις, τότε φτιάχνεις το πακετάκι και είσαι μια χαρά. Τώρα, τι θα κάνετε? Εσείς που έχετε χωριά, μην ξεχάσετε αυτούς που δεν έχουν. Δηλαδή, είναι ο φίλος σας, ο κολλητός σας και δεν έχει χωριό. Πείτε του να έρθει, έστω αυθημερών, δεν είναι ανάγκη να τον κοιμήσετε κιόλας. Ούτε ανάγκη να τον ταΐσετε τον αγλέωρα. Σε καμία περίπτωση. Αλλά, σήκωσε το τηλέφωνο. Έλα ρε αδερφέ, ναι, έλα. Εντάξει τώρα, εγώ να πω τους φίλους μου Θεσσαλονίκη. Έλα στα δίδυμα Αργολίδας. Έλα ρε πετάξου να μας βάλει μάνα να φάμε και να φύγεις. Λίγο δύσκολο. Λέω για αυτούς που είναι ρε παιδί μου στα κοντινά χωριά. Να έχουν ένα σπιτάκι στην Καλκιδική. Που λίγο πολύ τις καλές εποχές με κάτι οικονομίες που δεν στην πάντα. Όλο και κάποιο εξοχικό υπάρχει. Αλλά και στο χωριό, σε κάθε χωριό Μακεδονία, Θράκης και τα λοιπά, εδώ στα κοντινά τα δικά μας, τάξη στο τηλέφωνο, έλα φίλε, να κάνουμε ένα σουξουμούξου. Η καλύτερη επιβράβευση βέβαια έρχεται από τα παιδιά, μπαμπά τι ωραία που είναι στο χωριό, μπαμπά έξω στον κήπο, μπαμπά όχι μέσα στο διαμέρισμα, να με τα σκυλάκια, να με τα λογάκια αν έχει άλογα, να δεν ξέρω τι άλλο έχει, να παίζουμε στη φύση, να πατάμε χώμα για πρώτη φορά, ας πούμε υπάρχει και το χώμα, να και τα λουλούδια. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε και σήμερα 5 μαγικά χαρτάκια. Διότι το βράδυ της Τρίτης έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έρχεται η Βασιλεία. Και αν εμείς, αν ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών είναι αυτός που πρέπει, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Καμιά βασιλεία, καμιά ολιγαρχία. Καμιά προεδρευμένη δημοκρατία, δεν μας νοιάζει κιόλας. Κανένα πολίτευμα. Ας έρθουν οι Ελβετοί. Και εμείς έχουμε Νέα Ελβετία. Τους ξέρουμε. Ας έρθουν. Καμία υποτίμηση βέβαια εννοείται. Κανένα τώρα πια βασιλεία, όχι. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Εμείς όμως, στο μυαλό μας, βάζουμε ότι έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το πλήγμα ήρθε από το Μπίσεσβαρ, το Πουλέν. Τεράστια απώλεια, γιατί ούτως ή άλλως θα είχαμε μία αλλαγή στο δεξί άκρο της επίθεσης μετά τη φυγή Τζαλ Μακάμπος. Και εκεί λέγαμε θα παίξει ο Λιμιός, θα παίξει ο Βάρντα, θα παίξει ο Ζαμπά, θα βάλει μήπως το Λάμπρου, δεν ξέραμε τι και πώς. Τώρα ήρθε να προσθεθεί και ένα άλλο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Και είναι πρόβλημα γιατί ο Ρασβάν ήθελε, όσο αυτό ήταν εφικτό, να πάει
με την ίδια ομάδα που είχε πέρσι. Και πιο συγκεκριμένα στον τελικό. Ο Μπίσε μπορεί να μην ήταν από την αρχή παραδοσιακός αριστερός half extreme, γιατί η θέση του είναι στον άξονα. Είναι δεκάρι, κεντρικός half. Εκεί όμως που ο έχω φτερά στα πόδια μου Δημήτρης Πέλκας έχει κάνει συγκλονιστική χρονιά και συνεχίζει με την κεκτημένη της προηγούμενης, να σκοράρω γκολάρες, να μοιράσω, να βγάζω προσωπικότητα, να είμαι ηγέτης στον χώρο του κέντρου. Οπότε αναγκάζεται ο Λουτσέσκου να τον βάλει τον Μπίσεσβαρ αριστερά. Ο οποίος Μπίσεσβαρ, γι' αυτό είπαμε και τον αγαπάμε τόσο πολύ, ποτέ δεν γκρίνιαξε. Εγώ είμαι δεκάρι γιατί με βάζεις αριστερά. Γιατί με ξοδεύεις ενώ είμαι ο MVP της προηγούμενης χρονιάς. Με παραπετάς, βάζεις άλλον δεκάρι και με βάζεις εμένα να τρέχω αριστερά, να προσπαθώ με το ανάποδο πόδι αυτά, το να τ' άλλο. Τίποτα. Έσκυψε το κεφάλι, δούλεψε, μας έδωσε και σημαντικές πάσες και σημαντικά γκολ, μέχρι και με το κεφάλι έβαλε γκολ. Και όχι κεφαλιά στο μισό μέτρο κάνει. Ψιλοκρεμαστή λόμπα έστειλε με τη Λάρισα ήτανε. Με την Ξάνθη, με την Ξάνθη. Τι να πούμε άλλο. Άρα χθες ήτανε το δυσάρεστο νέο. Είναι νοκάουτ. Δεν είναι βαρύς ο τραυματισμός του, δεν έχει πάθει και τίποτα χιαστούς ας πούμε, αλλά αποτέλεσμα από το ξυλίκι που έπεσε στο τελευταίο φιλικό με την The Grafstab, πως το λένε αυτούς, που βαρούσαν στο ψαχνό. Δηλαδή κοντέψαμε, φανταστείτε. Πάμε και κάνουμε ένα φιλικό λίγες μέρες πριν από τον τόσο σημαντικό αγώνα. Εγώ δεν λέω ότι κρίνεται όλη χρονιά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο στόχος αυτός. Πάμε λοιπόν, παίζουμε ένα φιλικό με αυτούς που το χαμηλότερο tackling το κάνουν στην καροτίδα. Που χτυπάνε περισσότερο και από το Fight Club. Από την ταινία. Με τον Brad Pitt και τον άλλο τον Norton, πώς το λένε να πούμε. Τι ταινία και αυτή ρε φίλε. Ξύλο κανονικά. Και τόσο ξύλο στο φιλικό, τόσο ξύλο ούτε στο Πινόκιο. Ο Τζεπέτο στο εργαστήριό του τόσο ξύλο δεν είχε. Και συνεννοείσαι, μιλάνε οι προπονητές, ρε μάγκα, εντάξει είπαμε, δεν είπαμε να ανοίγετε τα πόδια, αλλά δεν γίνεται τώρα να βαράτε γονατιές στη μέση, να χτυπάτε να πούμε στους αστραγάλους και τέτοια. Είστε ηλίθιοι, δηλαδή εγώ αυτό θα έλεγα, πώς είναι ο ηλίθιος στα Ολλανδικά. Ε, de fede de van Vlaken, ρε van Vlaken, πώς τι κάνεις ρε παιδιά, τι κάνετε να πούμε. Και μετά μου αρέσει που κάποιοι είπανε τι, ο Πέλκας λέει γιατί νευρίασε. Νευρίασε γιατί του κυνηγούσαν τα πόδια. Δηλαδή, λες να είναι ο προπονητής, δεν γράφει να είναι φίλος του προπονητή της Βασιλείας. Και τον έχει πάρει το προηγούμενο βράδυ και του λέει, έλα, ψτ, μας τώρα επειδή αυτούς βλέπω έτοιμους. Είναι η ίδια ομάδα. Δεν αμολάς κανένα δρεπανηφόρο. Να σου πω, το νούμερο 10 είναι ένας ωραίος στόχος. Αυτός με την κοτσίδα το 9, ναι. Και πίσω στην άμυνα αυτός με το 5. Ο ανθρωποφάγος. Αυτούς τους τρεις. Όποιον από... Α! Και ο άλλος, το πιγκάλ. Που θα πει. Έχουμε δύο πιγκάλ. Ο ανάποδος σκουπάκι, όχι αυτός ο αδυνατούλης. Ο λίγο χοντρούλης. Γιατί μπερδευόμαστε τώρα με τις αφάνες. Εντάξει! Εντάξει! Και φτάσαμε τώρα σήμερα Παρασκευή. Την Τρίτη παίζουμε. Έξω Μπίσεσβαρ. Του αλλάζει φυσικά όλο το πράγμα. Βέβαια, επειδή δεν είμαστε καριωτάκηδες. Να αρχίσουμε τώρα να κλαίμε τη μοίρα μας, σε καμία περίπτωση, πρέπει άμεσα να βρεθεί η λύση και η αντικατάσταση. Ξέρει ο Λουτσέσκου τι πρέπει να κάνει. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Η μοίρα πολλές φορές επιφυλάσσει εκπλήξεις όταν είσαι ποδοσφαιριστής. Θυμηθείτε λίγο πως μπήκε να παίξει ο Τουρσονίδης. Του σουνίζεται για να πάει βασικός κατευθείαν. Τραυματιστήκανε κανένα δύο-τρεις, θυμάστε. Έλα. Δεξί μπακ. Με όλη την πλευρά. Και μπήκε, τραυματίστηκαν ο ένας, τραυματίστηκε ο άλλος και μπήκε ο λέω τώρα τον Τουρσουνίδη. Τυχαία. Ή πώς πέρσι, μην πάτε στα πολύ μακρινά, πώς πέρσι μπήκε να παίξει 10 ο Πέλκας. Τι θυμάστε την αρχή της χρονιάς. Δεν υπήρχε Πέλκας. Μέσα έξω, λίγο αριστερό χαφ, λίγο δεν σε βάλω, λίγο δεν σε βάλω. Τραυματίζεται το Ελκαντουρί στην Ξάνθη και έρχεται ο Δημητράκης και όχι απλά αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, την τζουρομαδάει
την πιάνει από το μαλλί όποιος όπως έπιανε την Kim Basinger ή Basinger πριν γιορτάσει τις μεταμορφώσεις ο Μίκη Ρούρκ, πριν γίνει σαν την Κογκότσαμπα ο Μίκη Ρούρκ. Την αρπάζει λοιπόν την ευκαιρία από τα μαλλιά ο Δημητράκης Πέλκας και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Ποτέ από την εντεκάδα. Τέλος. Και πήγε έτσι μέχρι τέλους. Μέχρι και τον τελικό που σκόραρε. Πολλές φορές λοιπόν η ατυχία του ενός, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτός ο κόσμος, σκληρός. Κρουλ που λένε και στα χωριά μας πολλές φορές. Ο θάνατος του ενός, μέσα εισαγωγικά, είναι η ζωή του άλλου. Σε ποιους απευθύνομαι? Πρώτα-πρώτα σε σένα, Ντιμπιντάι. Διότι σε πιστεύουμε, σε γουστάρουμε, σε αγαπάμε, σε θέλουμε, σε περιμένουμε. Έχουμε όμως και προσδοκίες. Ωραίο το Ντιμπιντάι, ωραία η τρέλα που βγάζεις. Εγώ γούσταρα πολύ, πήγε και έκανε κερκίδα στον τελικό. Μ' αρέσει αυτή η μούρλα που βγάζεις, αυτή η αυθεντική παιδικότητα, αυτό το αλέγκρο που έχεις, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Αν λοιπόν υπήρχε μια περίπτωση να τον βάλει στη θέση του Τζάλμα, θεωρώ ότι τώρα που τραυματίστηκε και ο Μπίσεσβαρ, λέω ρε παιδί μου, δεν έχω καμιά πληροφόρηση, θα μας τα πούν αυτά καλύτερα οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μία από τις δύο θέσεις θα φωνάξει τον τρελό Αιγύπτιο για να την καλύψει. Δεν ξέρω αν θα είναι δεξιά, μάλλον εκεί αριστερά. Απευθύνω λοιπόν στον Άμρ Ουάρντα. Απευθύνομαι στο Λάμπρου. Απευθύνομαι στο Λιμνιό. Πιθανότατα ένας από εσάς θα πάρει θέση στην εντεκάδα που δεν θα την έπαιρνε τη θέση. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Και επειδή δεν υπάρχει αριστερό μπακ, γιατί το εύκολο θα πούνε, θα ήταν να λέγαμε ότι φίλος, θα βάλει τον αριστερό μπακ να παίξει. Αυτό λέμε ότι ήταν, εδώ είναι το κενό που κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει. Πήγαινε μπροστά, Αντρέ, ανταγόρι μου, έλα. Τόσο καιρό δεν το κρατούσες μέσα σου. Άιτε, πήγαινε μπροστά. Πάρ το μόνο σου το μάτς. Πάρ τους και τα σόβρακα. Και τους μασαζοκορσέδες. Πάρ τους και τα σπασουάρ. Πάρ τους και τις καλτσοδέτες. Επειδή όμως δεν υπάρχει ο Γιαννούλης, λάθος μεγάλο, το λέμε για να μην ξεχνιόμαστε. Επειδή δεν υπάρχει, άρα εκεί θα μείνει ο Βιερίνια και μπροστά θα πάει να καλύψει τώρα με έναν εκτόν, όπως είπαμε. Λάμπρου, Λιμνιό, Ουάρντα. Θεωρώ ότι από εκεί θα πάει. Ο Μιστακίδης, όπως έδειξε μέχρι τώρα, δεν τον λογίζει για ακραίο, δηλαδή τον δοκίμασε μόνο σε θέση 4. Θα είναι έκπληξη, αν και το παιδί εκεί έχει παίξει και δεξί half extreme. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν ποιους θα βάλει. Λέω λοιπόν, εσύ που θα κληθείς, επειδή τραυματίστηκε ο Μπίσεσβαρ, γιατί λέγαμε ότι 100% η εντεκάδα στα 10 ενδέκατά της ήταν κλεισμένη. Δεν περιμέναμε το αναπάτεχο. Εσύ λοιπόν που θα κληθείς, ευχαρίστησε τη μοίρα που σου δίνει τώρα μια ευκαιρία σε ένα μάτς που θα το δούμε όλοι. Δεν είναι ένα απλό μάτς αυτό. Άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, όπως έκανε πέρσι ο Πέλκα στην Ξάνθη. Άρπαξε τη. Βάλε χοντρό πρόβλημα στο Ρουμάνο να μην μπορεί να σε αφήσει εκτός ενδεκάδας. Είτε λέγεσαι Λάμπρου, είτε λέγεσαι Λιμνιός, είτε λέγεσαι Μιστακίδης, είτε λέγεσαι Ουάρντα. Όποιος κι αν είσαι εσύ που ξαφνικά βρέθηκες με ένα δώρο στα χέρια, η δυστυχία το ενός, γιατί φυσικά και ο Μπίσεσβαρ ήθελε να παίξει, εννοείται, το ότι τραυματίσεις και σου δίδεται τώρα αυτή η ευκαιρία. Κι αν οι υπόλοιποι, ο Πασχαλάκης, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Μάτος, ο Βιερίνια, ο Κάνιας, ο Μαουρίσιο, ο Πριγιόβιτς, ο Πέλκας, το ήξεραν και ετοιμάζονται πολύ καιρό γι' αυτό, εσύ κατά πάσα πιθανότητα θα έμενε στον πάγκο. Εσύ που θα κληθείς να παίξεις θέση του Μπίσεσβαρ. Τι κάνεις λοιπόν? Δείχνεις καταρχήν αυτές τις λίγες μέρες που απομένουν μέχρι το παιχνίδι ότι βγάζεις φλόγες από τα μάτια σου. Ο Ρουμάνος θα το καταλάβει. Δεν είναι και πολλές οι επιλογές.
Για αυτούς που μπορεί να βάλει. Και ξεχνάω κανένα ζωτήρι. Τι δεν είναι μπροστά. Δεν έχει. Ο Μακ έφυγε. Ο Τζάλμα έφυγε. Αυτές είναι οι λύσεις. Θα πάει είτε με το Λάμπρου, είτε με το Λιμνιό. Λογικά ο Λιμνιός θα πάει δεξιά. Δηλαδή αυτό μας έδειξε το φιλικό με την Τεγκράφσαπ. Ότι επειδή τακτικά είναι πιο εξοικειωμένος με την υπόλοιπη ομάδα, λογικά θα πάει στο Λιμνιό δεξιά. Και αριστερά θεωρώ ότι θα βάλει είτε τον Ουάρντα είτε τον Λάμπρου. Εκτός και αν το πάει ανάποδα. Βάλει δεξιά τον Ουάρντα και τον Λάμπρου και πάει αριστερά τον Λιμνιό. Δεν το νομίζω. Ή εκτός και αν πάει σε άλλη έκπληξη. Δηλαδή πάρει τον Πέλκα από τον άξονα, τον πάει αριστερά και βάλει τον Ουάρντα δεκάρι. Που δεν το νομίζω. Δεν τον κουνάς από εκεί τον Πέλκα τώρα. Λέω εγώ. Για αυτό το μάτς λοιπόν θα έχουμε σήμερα μέσα από τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, 5 μαγικά χαρτάκια, 5 εισιτήρια. Γράψτε μου το ονοματεπώνυμό σας και εχθές δώσαμε 5 εισιτήρια και σήμερα θα δώσουμε, θα έχει τεράστια ουρά τη Δευτέρα. Θα γίνουν καπνός, άφαντα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρείτε εισιτήριο. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει μεγάλο sold out. Η ομάδα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί μπροστά στο κοινό, μπροστά στο διψασμένο λαό που διαλύει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ. Θεωρώ ότι μέχρι την Τρίτη θα έχουμε ξεπεράσει τις 13.000 εισιτήρια. Μιλάμε για υπέροχα νούμερα. Ο κόσμος, χωρίς το ξαναλέω να έχει γίνει η μεγάλη μεταγραφή, χωρίς να έχει γίνει αυτό το οποίο θα του δώσει ένα επιπλέον έναυσμα, είναι εκεί, στηρίζει με όλο του το είναι και γι' αυτό γράφουν τα νούμερα μέχρι στιγμής. Εμείς λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία, σήμερα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 να βρεθείτε το βράδυ της Τρίτης στην Τούμπα και να απολαύσετε, μακάρι εγώ λέω, να απολαύσετε μια μεγάλη νίκη. Γράφει λοιπόν η Χρύσα, το βάλαμε στην ομάδα μας, το βάλαμε και στο zoomusu.gr. Τα εκδοτήρια θα είναι ανοιχτά, ενώ το Σαββατοκύριακο μόνο από το ίντερνετ θα γίνεται η πώληση διαρκείας, μόνο για τους νέους κατόχους. Τη Δευτέρα 23 Εβδόμου το πρωί τα εκδοτήρια θα περιμένουν τον κόσμο για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Βασιλεία. Σας λέω λοιπόν, έχετε την ευκαιρία μέσα από ένα απλό μήνυμα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Να κερδίσετε ένα τέτοιο εισιτήριο. Και να δείτε την ομάδα από κοντά. Έχουμε αισιοδοξία, δεν φοβόμαστε τίποτα, όλα καλά. Παπαμακαρίου θα ξαναβάλουμε που σας άρεσε το κομμάτι. Το γουστάρουμε και εμείς κάργα, δεν το συζητώ. Εντάξει. Την καλημέρα μας όπου και να βρίσκεστε, σε Ελλάδα, σε εξωτερικό, στα παιδιά που έχουν έρθει από το εξωτερικό και είναι εδώ. Θα προλάβουμε να τους δούμε όλους, όσο μπορώ. Τα παιδιά που έρχονται για λίγες μέρες και θέλουν να βρεθούμε, με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Έχουμε πει είμαστε μια παρέα, δεν είμαστε μόνο παρέα στο 8-10, είμαστε και όλες τις υπόλοιπες ώρες. Να το ξέρετε. Το λέω για τους φρέσκους που μπαίνουν στη Ζουμουσο παρέα. Έχουμε τους δικούς μας κανόνες ηθικής. Έχουμε τους δικούς μας κανόνες στη σχέση μας. Έχουμε το δικό μας σκεπτικό. Έχουμε τη δική μας μούρλα, τη δική μας τρέλα. Όποιος μπαίνει προσαρμόζεται στο δικό μας σκεπτικό. Δεν προσαρμοζόμαστε εμείς στο σκεπτικό των άλλων. Να ξέρετε, είμαστε πολύ καιρό εδώ για να αλλάξουμε τώρα και να βάλουμε ίσως το χρήμα από πάνω, το συμφέρον κτλ. Όποιος μπήκε και δεν το κατάλαβε, είναι ακριβώς όπως έρχονται οι μεταγραφές για να μπουν στην ήδη έτοιμη ομάδα του ΠΑΟΚ. Όποιος και να έρθει θα ματώσει για να μπει στην εντεκάδα. Ο κορμός υπάρχει και είναι πολύ καιρό μαζί. Το ίδιο ισχύει και για την παρέα μας. Ανοιχτή είναι σε όλους. Μου γράφει χθες ένας. Εγώ είμαι γάβρος. Ακούω την εκπομπή. Με λένε Μανώλη. Ακούω. Μένω στο χαλάνδρι και είμαι γάβρος. Ακούω την εκπομπή μέσα από το ίντερνετ και τα λοιπά αυτά. Μπορώ να μπω στην παρέα σας. Και του είπα, φίλε,
Δικαίωμά σου να είσαι ό,τι είσαι. Εμείς ξέρεις τι είμαστε. Εφόσον σεβαστείς την παρέα μας, εφόσον δεν μπαίνεις για να βρεις κτλ. Όχι, γουστάρω την παρέα, το χαβαλέ, τα ανέκδοτα. Εντάξει, παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Του λέω, εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος. Τι να κάνουμε. Η πόρτα δεν είναι κλειστή. Αλλά να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε την πηξίδα, να ψαρέψουμε από αλλού. Δόξα τω Θεώ, δεν το έχουμε ανάγκη. Αν με καταλαβαίνετε. Αν και είπα αυτά για τις ακροματικότητες, θα τα αφήσω για την τελευταία μέρα να ευχαριστήσω εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε την πηξίδα μας. Για να πούμε, απ, έλα να πάρουμε και από εδώ. Δεν θέλω. Όποιος θέλει έρχεται. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που είμαστε. Και δεν θέλουμε κιόλας. Όχι δεν μπορούμε, μπορούμε μια χαρά. Αλλά δεν θέλω. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Σωστά. Σωστά. Πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26 για 5 μαγικά χαρτάκια. Για 5 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Τρίτης. Όλα θα πάνε καλά, μας στεναχώρησε χθες ο Μπίσεσβαρ, αλλά θεωρώ ότι ο τρελός που θα μπει να παίξει θα κάνει μεγάλο παιχνίδι. Αν προτιμήσει τον Ουάρδα, όμως και για τον Λάμπρου ισχύει το ίδιο. Στην προετοιμασία μου έδειξε πολλά πράγματα. Μας έδειξε πολλά πράγματα. Εδώ σε θέλω τώρα. Σου παρουσιάζεται αυτή η ευκαιρία. Μην την αφήσεις. Κάντου τη ζωή δύσκολη. Ανάγκασέ τον να πει πώς θα τον βγάλω τώρα τον Ουάρντα την 11η. Πώς κάνει τέτοια ματσάρα με τη Βασιλεία. Πώς θα βγάλω τον Λάμπρου που μας έβγαλε τα μάτια με τη Βασιλεία. Γιατί πιθανόν να ξεκινήσει ο ένας και αν δεν πάει καλά να βάλει τον άλλον μετά. Δηλαδή δεν ξέρουμε τώρα πώς θα πάει. Και είπαμε με δεδομένο ότι θα ξεκινήσει ο Λιμνιός δεξιά. Όποιος από τους δύο σας και να παίξει εκεί, ας αρπάξει την ευκαιρία. Ας μας δείξει πράγματα. Έχετε τεράστιες δυνατότητες και οι δύο και εσύ Λάμπρου που ήρθες για να φύγεις, αλλά με την παρουσία σου απέδειξε ότι ήρθα για να μείνω. Θυμάστε που το είχαμε πει στην πρώτη δήλωση που έκανε. Δεν ήρθα να πάω πουθενά, λέει. Πια τι δανεικός. Εδώ θα παίξει τον πάο. Αλλά και εσύ Αιγύπτιε που σε γουστάρουμε και σε πιστεύουμε. Μην κάνεις το παραπάνω, δεν χρειάζεται. Δεν είσαι να αποδείξεις κάτι, μην μπαίνεις αυτό το άγχος. Με την ταχύτητά σου, με την εκρηκτικότητά σου, με την τρίπλα σου και ο ένας και ο άλλος. Όποιος και να μπει, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε να πάρουμε το μάτς 0 πίσω και πάμε να πάρουμε τη μισή πρόκριση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έρχεται και Μάκης Δημάκης, καθοδόν. Πάρκαρε και έρχεται. Εδώ είμαστε. Σε λίγο θα τον έχουμε στο στούντιο, το φίλο μας. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μας πείτε εσείς αυτά που θέλετε. Ξαναλέω, 5 μαγικά χαρτάκια έχουμε για να κληρώσουμε. Στέλνετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Δύο πραγματάκια να πω. Ένα ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ Βεριώτη στη σελίδα, στο φίλο μας που είναι ακροατής, που είναι παοξάκι αγνό και ωραίο, που πάντοτε κοιτάζει να κοινοποιήσει τις δράσεις μας, τις αιμοδοσίες μας, τα διάφορα που κάνουμε και τον ευχαριστούμε και θέλω, πρέπει να το πω, δεν γίνεται να μην το πω, όσο και αν δεν το ήθελε. Λοιπόν, είχαμε αφήξεις. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Λοιπόν, όπως έχω προαναγγείλει, υπάρχουν τραγουδιστές και υπάρχει ο Δημάκης. Εγώ νομίζω τον αδικό αν τον πω τραγουδιστή μόνο, διότι είναι ψυχαγωγός. Κατέβηκε στην Αθήνα, πάθαν όλοι σοκ. Πάθαν όλοι αβαβάω παπαπάω, διότι η τρέλα, το κέφι, γλέντι με αντοχές πάνω στην πίστα και τόσο ότι έχει φωνάρο ο άνθρωπος, είναι και ότι τους κάνει έτσι, άνω κάτω, άνω κάτω, άνω κάτω. Σε λίγο θα είναι κοντά μας, σε λίγο θα είναι παρέα μας, ο Μάκης Δημάκης που τόσο πολύ τον αγαπάτε. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε αδερφέ, θα πάρουμε. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ Βεριώτης, λοιπόν, μην το ξεχάσω, ότι διέθεσε 3 εισιτήρια για κάποιον άνεργο, το ανέθεσε σε εμάς, δεν ήθελε να το κάνουμε αλλιώς, ήθελε να το κάνουμε έτσι, για 3 ανέργους ή χρήσα που έχουμε κάποιους ανθρώπους στο μυαλό μας που είτε δεν έχουν τη δυνατότητα, είτε είναι πολύ στριμωγμένοι οικονομικά κτλ, είτε είναι πολύτεκνοι κτλ. Εμείς φροντίσαμε να πάνε σε 3 ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Τον ευχαριστούμε γιατί αυτός τα πήρε τα εισιτήρια και αυτός τα διέθεσε. Αυτό ήθελα να το πω για τον ΠΑΟΚ Βεριώτης. Πάρα πολλά μηνύματα έχω για τον Μάκη. Ξέρετε πόσο πολύ τον αγαπάμε. Ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάτε. Ο κόσμος έχει ένα αλάθητο, ένα αλάνθαστο κριτήριο.
όσο και να προμοτάρει κάποιον το σύστημα, γιατί ξέρετε το σύστημα, ακόμα και τον μέτριο, μπορεί να τον κάνει καλό. Ο κόσμος έχει το δικό του κριτήριο και ξέρει ποιον θα αγαπήσει, ξέρει ποιον θα προτιμήσει, ξέρει ποια νου τα μαγαζιά θα γεμίσει, ξέρει πόσο αυθεντικός είναι αυτός που ανεβαίνει επάνω. Δεν χρειάζεται να σας λέω πολλά. Δεν μπορώ να είμαι και αντικειμενικός με το Μάκη εγώ. Δεν μπορώ, το ξέρετε. Λοιπόν, είναι τέτοια η αγάπη που του έχω. Θα είναι σε λίγο μαζί μας στο στούντιο να μας πει τα δικά του, να συζητήσουμε. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ξέρω το συγκεκριμένο άνθρωπο. Όσοι τον έχετε δει πάνω στην πίστα, ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Εκτός ότι τα τραγούδια του είναι αυτά που δεν γίνεται να μην σε ανεβάσουν. Δεν γίνεται να μην σου δημιουργήσουν ένα κέφι. Αλλά και οι μπαλάντες που έχει βγάλει είναι αυτές που γουστάρουμε και αγαπάμε. Πάμε να πάρουμε 2-3 γραμμές, περιμένουν. Και αμέσως μετά το διάλειμμα, δηλαδή 9 η ώρα, θα μπούμε με Μάκη Δημάκη στο στούντιο να τον ακούσουμε. Να μας πει τα δικά του αυτά που θέλει. Πού βρίσκεται, τι θα κάνει, τα σχέδιά του, πώς ήταν η εμπειρία της Αθήνας. Γενικά, ρε παιδί, να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ. Αναγκαστικά, εμείς δεν θέλουμε, αλλά αναγκαστικά. Έλα, πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε, πέσαμε, μουτσο. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια σου. Ο τρίτος. Είσαι ο τρίτος. Ο τρίτος, όχι ο μακρύτερος, ο τρίτος ο υπομονετικότερος. Λοιπόν, αυτά που είπες προηγουμένως, πριν τις 8.30. Πριν τις 8.30, δεν θυμάμαι τι είπα τώρα πριν από δύο λεπτά, ποιες 8.30. Πριν στήσουμε πώς θα στηθεί η ομάδα, ποιοι θα μπουν. Α, ποιοι θα μπουν, ποιος στηθούν, ναι. Φίλε, είδες ότι ξέρουμε και από μπαλίτσα, δεν είμαστε άμπαλοι. Τη Δευτέρα και την Τρίτη τι θα πεις. Τι σε νοιάζει. Άμα σκεφτώ από τώρα τι θα πω τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα αγωθώ, αδερφέ! Εγώ δεν ξέρω τι θα πω σε 5 λεπτά! Τι μου λες! Λοιπόν, κάτι άσχετο. Χθες έβλεπα μία ταινία. Ναι, μονοτική. Ελληνική, μία. Ελληνική. Α, γιατί μπορεί να δεις και μια μονοτική ταινία που. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και ο τίτλος, τι μου θύμισε, είχα αυτή την λέξη και το όνομα ναι. Να τα ακούσω χρόνια. Ο Μαγκούφης. Ο Μαγκούφης! Πρόσεξε. Ο Γκούφης. Που είναι μαζί με το Χιούι, το Λιού και το Ντιούι. Δεν σημαίνει Μαγκούφης. Βεβαίως. Είναι από τον Γκούφι. Βγαίνει. Ο Μαγκούφης. Ο Μαγκούφης είναι η καθαρά λέξη ελληνικότατη. Ελληνικότατη. Από το Μαγκούφ. Που σημαίνει τι. Ο. Αυτός που μένει μόνο δεν θέλει κανέναν. Μόνος του που είναι. Αλλιώς Μπακούρης και τα λοιπά. Πρωταγωνιστής ο Φωτόπουλος. Το Φωτόπουλο ήταν η ταινία. Ναι, ναι. Φωτόπουλος και ποια άλλη έπαιζε. Μάρθα Βούρτσι. Κερδίζεις. Όχι εγώ. Φίλε, πρόσεξε, δεν θέλω τώρα να. Κερδίζεις. Όχι. Φίλε, δεν κερδίζω εγώ. Κερδίζει η κινητή βιβλιοθήκη που έχω πάνω στην κονσόλα και α πούμε γενετική, ιατρική, κυπουρική, μαγειρική, αθλητικά, γεωγραφία, πατηδογνωσία. Ό,τι είναι, τάκ! Ας μιλήσουμε και λίγο αθλητικά, ποδοσφαιρικά. Ναι. Δεν κολώνουμε με τίποτε. Έχουμε 22, 24, 30 ποδοσφαιριστές εισάξιους. Μας προβληματίζει μεν ο τραυματισμός. Μας προβληματίζει, είναι αλήθεια, του Μπίσεσβαρ. Ναι, δεν είναι το, να μην τα βάφουμε και μαύρα. Εντάξει, και δεν θα άνοιξε πέτρα, μαρινέλα, εντάξει, μαντήλι μαύρο κτλ. Και θα πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν να αντικαταστήσουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Σωστά. Γιατί εάν δεν δείξουν, δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα της ομάδας μας, έτσι. Έτσι. Εντάξει, τώρα θα αποδείξουν πράγματα. Θα μην τους αγχώσουμε κιόλας! Αμάν! Όχι, δεν είναι, εντάξει, είπαμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε στους επόμενους που αυτοπυρπολούνται και περιμένουν, θα έλεγα εγώ. Δεν με πειράζει. Τους πειράζει αυτούς. Τέλος πάντων. Άντε, λέμε τη Δευτέρα. Άντε, Γεωργάρα μου, άντε, σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Θέλω να πάω και νωρίτερα σε διάλειμμα, γιατί ήρθε ο Μάκης, να βγούμε έξω. Λοιπόν, θα πάμε νωρίτερα να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, Μάκη Δημάκη στο στούντιο. Εσείς εξακολουθείτε και γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για 5 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα μεταξύ ΠΑΟ και Βασιλείας την Τρίτη. Προκριματικά τσουλού για την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Πάμε σε διάλειμμα να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με τις διαφημίσεις, με τους χορηγούς. Υπενθυμίζουμε χορηγός πρώτης ώρας. Είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκπληκτικά πράγματα. Το Γιωτόμι. Έχουν γραφτεί τόμι για την Τογιωτόμι. Το ζηλεύει και η Σαλόμι. Όλα τα μοντέλα και η Όμι. Πώς τη λένε. Πώς τη λένε εκείνη την. Ναόμι. Η Ναόμι. Ξεχνάω τις παλιές σχέσεις. Είναι κακό πράγμα είναι αυτό, φίλε.
Ξεχνάω δηλαδή, βάζω χ. Όταν χωρίσω μετά δεν τις διαγράφω όλες. Τις διαγράφω. Σαρλίζ, συγγνώμη. Τζένιφερ, μην παρεξηγείτε. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, οπτικά Μανολόπουλος, Optic Stores. Τον χοντρό τον κάνει αδύνατο. Το μουρτζούφλι τον κάνει χαμογελαστό. Την κρυόκολη την κάνει θερμή. Μανολόπουλος, σου βάζει το γυαλί. Τέλος. Γεια σας. Βλέπεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Με άλλα μάτια. Και βέβαια, Βολτέρα, κάνε τους άλλους πέρα, αλλά στη Βολτέρα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Μάκη Δημάκη εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε, να τα συζητήσουμε. Επιστρέφουμε! Είμαστε εδώ, δεύτερη ώρα. Λαδόκολα από το Κουρδελιό στο Χαρμάνκιο, ο χορηγός δεύτερης ώρας, μην ξεχνάτε. Κορυφαίες γεύσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά, Άρτος Αγροπλαστεία Νικολαίδης, γλυκάρες, παγωτάρες, τα πάντα όλα στην Καρολή και Δημητρίου και στα δύο καταστήματα. Tenda Home για τα καλύτερα τεντόπανα, εκεί θα πάτε. 35 χρόνια εμπειρίας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Καλαμαριά, Πονή, Χαλκιδική και βέβαια, Visual Store. Μπείτε στο visualstore.gr για γκατζετάκια, για Mac Audio προϊόντα, για το σκάφος, για το αυτοκίνητό σας, ό,τι θέλετε. Το κάναμε νωρίτερα το διάλειμμα, γιατί έχουμε καλεσμένο σήμερα, όπως σας είπα, με μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε στο στούντιο πρώτα απ' όλα τον αδερφό και φίλο και μετά τον υπέροχο καλλιτέχνη, Μάκη Δημάκη. Καλημέρα και εμένα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Έχουμε να τα πούμε. Πολύ καιρό, έχουμε κάνει μια διετία. Ναι. Λοιπόν, έλεγα τις προάλλες πόσο χαίρομαι που άνθρωποι που είμαστε πάρα πολλά χρόνια γνωριζόμαστε, που αρχίσανε τώρα να βάρανε τα τέλεια, που βλέπουμε ανθρώπους να προκόβουν, να κατεβαίνουν στην Αθήνα σε μεγάλες πίστες και να γίνεται αποδεκτό αυτό που κάνουν, να εισπράττουν αγάπη από τον κόσμο. Κάτω είναι ωραίο αυτό. Πέρασα δύο χρόνια κάτω καταπληκτικά. Ετοιμαζόμαστε και την τρίτη χρονιά. Το Βοτανικό, ετοιμάζουμε το σχήμα μας τώρα. Είναι ωραία, είναι δημιουργικά. Έχω και καλή παρέα. Έχω και καλούς συνάδελφους, οι οποίοι με βοηθάνε πάρα πολύ. Το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για να κάνεις βήματα. Πρέπει να έχεις καλούς συνάδελφους. Σωστό. Και οι μουσικάρες Αντωνιάδης και οι υπόλοιποι. Όλα τα παιδιά. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα, θα δώσεις στην ορχήστρα. Κάτω ήσουνα αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, ήμουν μαζί με το Σταμάτη Βονίδη. Ωραία. Κάναμε ένα ωραίο λαϊκό. Έμαθα. Έμαθα και είδα και βίντεο κτλ. Τώρα την πρόσφατα το Σεπτέμβρη. Πολύ σημαντικό να είσαι με ένα τόσο μεγάλο καλλιτέχνη και όχι απλά να σε αποδέχεται, να σε παραδέχεται. Είδαμε τον τρόπο που μίλησε ο Γονίδης για σένα, έτσι, ο οποίος δεν δηλαδή την κουβέντα. Και πού να δεις παρασκευαστικά πόσο εκτός τηλεφωνικά, πόσο θα παρακολουθούν χρόνια. Εντάξει. Άνθρωποι που είναι τόσο φτασμένοι δεν έχουν πρόβλημα να βοηθήσουν και τους νεότερους ηλικία. Άμα είσαι ακομπλεξάριστος. Δεν είναι η πάστα του τέτοια. Είναι τόσο. Καταρχήν είναι πολύ καλό. Μόνος του. Δεν υπάρχει αυτά που. Οπότε αυτή είναι ξεχωριστή. Είναι αυτόνομη ξεχωριστή. Δεν είναι μέσα σε όλους εμάς. Είναι κάπου αλλού και. Και είχαμε και πολύ ωραίο παρασκηνιακό. Δηλαδή είχαμε πολύ πλάκα στην Παλαιστίνη. Αυτό είναι. Επίσης το χειμώνα παρασκηνιακά, το οποίο δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Μεγάλη μορφή. Και κατέβγες κάτω λοιπόν, τους έκανες άνω κάτω, είδα βιντεάκια, είδα εκεί και στη Μενεγάκη. Ωραία, και αυτά. Με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια διάθεση που είχαμε και εδώ, όλοι που κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και τον κάτω και το αποδέχτηκε ο κόσμος, χωρέσαμε αρκετά, διασκεδάσαμε αρκετά. Τι αποδέχτηκε, εδώ παθαίνουν άνθρωποι σου λέει, τι γίνεται ρε παιδιά, εντάξει άντε ένα βράδυ είναι έτσι, μετά δεύτερο βράδυ πάλι τέτοιο κέφι, πάλι όπα ζήτω αυτά κτλ. Αληθεύεται που και πώς κάνει από κάτω θαμώνες και σου λένε ζούμου σου. Αριθέρι και ήμουν έτοιμος αυτό με το μπλουζάκι, να ξέρεις. Αγόρι μου. Έχω ένα μπλουζάκι που είναι στο μουσού. Αυτά, κράτα τα. Αυτά είναι συλλεκτικά. Έχω πει πολλές φορές, είναι σημαντικό όταν κάποιος φτάνει κάπου, εσύ έχεις φτάσει τώρα και είσαι μέσα στα πρώτα ονόματα. Εγώ σε θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια από τα ξεκινήματα. Πριν το κάνεις δεν είναι κανένα. Τα ξεκινήματα είμαστε ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που είσαι μέσα στα πρώτα ονόματα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα και το λέω συνέχεια, δεν άλλαξες φίλε καθόλου. Να ψηλωθείς, να αποκτείς λίγο τουπέ, λίγο ύφος. Άνθρωποι που έχουν κάνει το 1/10 από τη δική σου επιτυχία και με μισό τραγουδάκι στο YouTube αμέσως αποκτούν ύφος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Γιατί την έχω κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Δεν νομίζω ότι η δουλειά σε κάνει ή το ταμείο σου εισαγωγικά σε κάνει να αλλάζει χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας υπάρχει. Ναι, μήπως αλλοιωθεί όμως. Μήπως αλλοιωθεί μετά. Ναι, δεν το κρατάς εσύ πρέπει. Το έχεις όμως από πριν. Το έχεις και μετά είτε αφήνεις να παρασυρθείς. Εξηλώνεται μετά, ναι. Αν ο χαρακτήρας σου είναι κάπως,
θα είναι κάπως και λίγο παραπάνω. Αυτά, αυτά. Βάλε χαλάκι από κάτω, αδερφούλη μου, βάλε να παίζει Δημάκης. Εδώ είμαστε με Μάκη. Τι σου έχει λείψει, δηλαδή έλειπες Αθήνα, ερχόσουν Σαββατοκύριακα? Ερχόμουν εκτός από κάνα δίμηνο το βαρύ χειμώνα που έμεινα κάτω μόνιμα, το υπόλοιπο ήταν και γενέρα. Εκείνο το δίμηνο που έμεινες κάτω, τι ήταν αυτό που σου έλειψε πιο πολύ από Θεσσαλονίκη? Φαγητό, παρέα, ο καφές, η πόλη σαν πόλη, η θάλασσα, τι? Η πόλη σαν πόλη είναι η γενέτειρά μου, είναι η πόλη μου. Είναι το κέντρο της γης και μετά είναι η αγόρι έτσι. Μου, αγόρι μου. Μετά η ενημέρωση η αθλητική, βέβαια αν υπάρχει μέσω ίντερνετ, αλλά. Άλλο, άλλο. Είναι άλλο, άλλο τώρα, άλλο, άλλο, άλλο. Αν ακούς τις εκπομπές, δεν είναι. Είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα, όπως είπες. Και ανέβαινες, εδώ έχεις φίλους που σε αγαπάνε. Που, έτσι, εδώ είναι η οικογένεια. Οικογένειες, φίλοι γνωστοί, όλοι εδώ είναι. Όλα. Από ποιο σημείο και μετά, όταν περνάς με το αεροπλάνο πάνω, λες τώρα είμαστε εδώ? Δηλαδή, κάνουμε το αυτοκίνητο, μετά τα Τέμπη, πιστεύω, και αρχίζει σιγά σιγά. Και... επειδή το ταξίδι πιο πολύ το κάνω οδικός. Οδικός, ναι. Άρα εκεί μετά τη Λάρισα, μετά τη Λάρισα. Μετά τα Τέμπη δεν νιώθεις? Μετά τη δεύτερη τρίτη είσοδο της Λάρισας εκεί αρχίζει και... Αυτό το γαργαλιτό και... ότι μπαίνω στην έδρα μου και τώρα. Και πρόσεξε η αίσθηση με το που μπαίνεις στην Λεωφόρος Νίκης και βλέπεις το βάθος, το Λευκό Πύργο. Ναι, ναι, εδώ. Είναι μοναδικό. Εδώ είναι. Μοναδικό. Εδώ. Με όλα τα στραβά που μπορεί να έχει, την υπεραγαπάμε αυτή την πόλη. Δεν ξεχνάμε που ξεκινήσαμε, δεν ξεχνάμε ότι εδώ ο κόσμος σε πρωτοαγάπησε. Αυτό είπαμε, είναι πολύ σημαντικό. Είχες παρουσίες σε εκπομπές σημαντικές? Ναι, μέσα στα πλαίσια της, αν θέλεις, τηλεοπτικές εννοώ. Ναι, χρειάζονται τηλεοπτικές παρουσίες για να πούμε τα τραγούδια, τραγούδια, να τα μάθει ο κόσμος. Με Νεγάκι. Ωραία εμπειρία, σκορδά κάναμε. Σκορδά, σκορδά, ναι, σωστά. Εντάξει, ωραία ήταν, όμορφα. Και αυτό δικό μας κορίτσι. Είναι, ναι, δικό μας κορίτσι. Ναι. Εδώ, Κιλκής, λίγο απ' έξω, αλλά εδώ, με τη Βήμα Μακεδονία. Ρίζα, ναι. Τη Βήμα Μακεδονία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και εκεί τους έκανες γιάχμα όλα, έτσι. Άνω κάτω. Έτσι και το ρεπερτόριο είναι τέτοιο. Να τραγουδάτε ζωντανά, έτσι. Αυτό ζωντανά, είναι. Δηλαδή δεν έχει κουνά με τα χείλη μας. Το ναι, δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ αυτό. Εκτός και αν είναι κάποιο σώμα το οποίο είναι, θα έλεγα, από κάποιον pop τραγουδιστή που είναι πολύ κουραστικό, έχει πολύ χώρο και τέτοιο. Εντάξει, μπορεί να βοηθήσει ένα half playback, α πούμε. Θεωρώ αυτό ότι που λες, το λαϊκό λίγο, είδος... half playback, υπάρχει και αριστερό back playback, γιατί half, δηλαδή είναι αυτός που είναι αμυντικό half τρέχει, δηλαδή στο playback να μαρκάρει τους πάντες, κάπως, να πούμε, έτσι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι τον τραγουδιστή πρέπει να τον δεις να παράγει αυτό που μπορεί να παράγει, είτε είναι πρωί είτε βράδυ, όπως μπορεί, γιατί και οι πρωινές ώρες είναι δύσκολες για μας. Εδώ έχεις έρθει στο στούντιο 8 η ώρα και με την ορχήστρα όλη και έχεις ανοίξει στόμα και είναι σαν να μην έχεις κοιμηθεί καθόλου, κατευθείαν, κατευθείαν. Θα κάνουμε κάποια στιγμή, θα ξανακάνουμε, επειδή ο κόσμος μας ζητάει κάποια στιγμή. Σκεφτείτε λίγο τους μουσικούς που δούλευαν χθες, σκεφτείτε ότι και ο Μάκης έρχεται να ξεκουραστεί. Το να φέρουμε την ορχήστρα δεν είναι μικρό πράγμα, δεν είναι εύκολο. Έτσι. Τώρα. Είχες και παρουσίες και στο εξωτερικό, μας στέλνανε μηνύματα τα παιδιά. Ναι, έκανα με το που τελείωσαμε τη σεζόν από το Βοτανικό, έκανα κάποιες εμφανίσεις, λίγες εμφανίσεις έξω, Γερμανία, Κύπρο και Ισραήλ. Πέρασα ένα απίστευτο βράδυ στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ? Ακόμα δεν πιστεύω ότι πέρασε το βράδυ. Πώς ξέρουν όλα τα τραγούδια απ' έξω? Ξέρουν όλους τους στίχους. Δεν το λέω για μένα, για όλων των τραγουδιστών τραγούδια. Είναι, είναι απέξω... στο Ισραήλ Εβραίος διαδεδομένα τα κομμάτια μας. Ναι. Όλους τους τύπους απ' έξω. Όλα τα ρεφρέν και κουπλέ και ρεφρέν. Και να δίνω το μικρόφωνο και να τραγουδάνε με, μην σου πω, με πιο πολύ δυναμική από ό,τι εδώ. Φοβερό, αυτό δεν είναι μια φοβερή αίσθηση? Λατρεύουν την ελληνική μουσική. Λατρεύουν τους Έλληνες τραγουδιστές. Το πολύ... έχω ακούσει και από άλλους αυτό, Μάκη. Ότι ξέρεις, πάμε εκεί και γνωρίζουν κουπλέ, ρεφρέν, τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι. Όλα. Τραγουδάνε δικά μας τραγούδια συνέχεια. Είναι πολύ ωραίο σαν αίσθηση. Ειδικά όταν είσαι από πάνω και τραγουδάς, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Λες, ένας λαός ξένος, ένας λαός που μιλάει, δεν έχει καμία σχέση η γλώσσα του με τη δική μας. Καμία, δεν καμία, όχι, καμία. Έτσι. Ναι. Και παρόλα αυτά, αποστηρίζουν τα κομμάτια, τα ξέρουν, μας αγαπάνε, έχουν τρομερή. Δηλαδή, φοβερό να λες, σήμερα είναι η μέρα μου. Κατεβάζει που κόφερε και τρώγανε, πέταξα τη βέρα μου, σπαστά ελληνικά. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Την πετάει και ο Ισραηλινός, την πετάς και εσύ, ρε φίλε, τη βέρα. Τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πρώτη ανάσα, μια πρώτη τζούρα γιατί ήρθαν οι καφέδες. Εδώ είμαστε με Μάκη Δημάκη στο στούντιο. Καλημέρα. Μια φορά Δημάκης, πάντα Δημάκης. Ζουμουσού λέει ο Βασίλης, βροχή. Πάρα πολλά φιλιά, πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Μεγάλο συνοδευτικό, αδερφέ, αυτό. Η αγάπη. Ναι. Δηλαδή, ναι, ξέρουμε, ζούμε από αυτή τη δουλειά και βάζω πρώτο πληθυντικό γιατί οι δουλειές που κάνουμε μοιάζουν κάπου. Ξοδεύεις τον εαυτό σου, δεν έχεις εσύ. Ναι, δεν είναι κάτι άλλο, είναι ο εαυτός σου. Ναι, ναι. Και
Ναι, μεν ζεις από αυτό, ναι, μεν πληρώνεις από αυτό, αλλά γεμίζεις και το ρεζερβουάρ της ψυχής. Όταν έχει τώρα σου λέει Μάκη. Και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής, να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ από αγάπη. Δεν έχει. Μεγάλη όλα υπόλοιση. Τα υπόλοιπα είναι, δεν είναι. Αν είναι επιτυχίες και είναι, ξέρω εγώ. Το μετράς σε χρήμα, δεν θα πετύχεις ποτέ τίποτα στη ζωή σου. Αυτό που μένει είναι η αγάπη, δεν μένει τίποτα άλλο. Αυτό. Και όταν δίνεις ψυχούλα, δίνεις, ξοδεύεις γιατί δεν μπορείς. Ναι, από εκεί δίνεις. Δεν είναι. Ευχαριστούμε για τον καφέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλίμονο. Το χαβιάρι μετά, όπως είπαμε, γιατί έχουμε. Αλλά έλεγα ότι δεν είναι μια. Βάζω σφραγίδες σε κάποιο χαρτί ή ξέρω, κάνω μια δουλειά άλλη που μπορείς και χαλασμένος να είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή ναι. Δεν είναι βραδιές που κάτι έχει συμβεί, κάποια στενοχωρία έχει συμβεί, μπορεί να μην είσαι στην υγεία σου 100% καλά, ναι, κάτι βέβαια, να σε έχει στενοχωρήσει. Ναι, γίνεις επάνω και πρέπει να τα αφήσεις όλα με το που πατάς το πάλκο να έχουν φύγει όλα. Ξέρεις τι γίνεται, εγώ νομίζω ότι δεν είναι ότι τα αφήνεις ακριβώς, σ' αφήνουν όλα. Και, μπορεί να το χρησιμοποιείς δηλαδή και για να βοηθήσεις τον εαυτό σου πολλές φορές. Εγώ είμαι λίγο με το μάτι, δεν τα πάω καλά. Μου λέει, το μάτι έχει πονοκέφαλο. Λέω, δεν μπορώ να πω ότι έχω πονοκέφαλο με ένα μάτι, γιατί έχω άλλα χίλια μάτια που με κοιτάζουν με καλό τρόπο. Τη βάψαμε, άμα είναι. από αυτή την ενέργεια εγώ παίρνω δύναμη. Άρα χίλια ένα, κερδίζω. Χίλια με ένα, δηλαδή τα καλά μάτια κερδίζουν το ένα το κακό. Βέβαια, έτσι ακριβώς. Οπότε και να έχω κάτι άσχημο πριν βγω, θα πάρω όρεξη, γιατί αυτοί όλοι που έρχονται στον χώρο που τραγουδάω εγώ, τηλεφωνούνται χαρούμενοι και λένε, πάμε ξέρω το βράδυ στο Βοτανικό Πάρκο. Δεν έχω τη μουτρωμένη να με κάνουν να θυμώσω. Έχω τη χαρούμενη. Οπότε από αυτό παίρνω εγώ δύναμη. Αλλιώς πηγαίνεις να δεις την Ποφίλιου. Συμπαθούμε Ποφίλιου, δεν έχω να πω κάτι. Ή αλλιώς θα πας να δεις με βαθία ρεμπούτσικα. Βεβαίως. Καλλιτέχνες όλοι, ναι. Αλλιώς, όταν πας στο Δημάκι, ξέρεις ότι θα πας γιατί η κατάσταση θα σου δημιουργήσει μια φορεία, θα σε κάνει να ξεχάσεις τις έγνοιες που έχεις, τα προβλήματα. Είναι πολλά από τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Με βάση αυτό στείλουμε ένα πρόγραμμα. Να έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει, να ξεχαστεί. Και επειδή ο κόσμος το ξέρει αυτό, έρχεται με αυτή τη διάθεση, οπότε τα πράγματα είναι ευκολότερα από ό,τι νομίζουμε. Τέλεια. Πάμε να πάρουμε ανάσα και τζούρα. Αυτά τα γουστάρουμε, είναι τα παλιά, τα κλασικά και τα καινούργια. Εδώ είμαστε με Μάκη Δημάκη, εδώ. Εσείς εξακολουθείτε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε 5 μαγικά χαρτάκια για το γονό της Τρίτης, για ΠΑΟΚ θα πούμε μετά. Έχουμε να πούμε. Άσε να παίξει! Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Έχουμε σήμερα στην παρέα μας, εδώ στην παρέα των αθλητηρίων, στο Ζουμουσού, λοιπόν, τον υπέροχο Μάκη Δημάκη, που συζητάμε διάφορα ωραία. Εδώ είναι, κοίταξε, Κρομλίδης, κατευθείαν φωτογραφία, με το πρόσωπο. Αγαπάμε. Μ' αρέσει να βλέπω ζευγάρια έτσι, αγαπημένα φωτογραφία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και καλοκαιράκι, είναι ωραία για τα παιδιά. Αυτό. Γενικά αγαπάτε. Γιατί χανόμαστε, είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δώστε εκεί που πρέπει, εκεί που θέλουν και όχι εκεί που δεν θέλουν, λέω εγώ κάθε φορά. Μην δίνετε εκεί που δεν θέλουν. Και η ευχαρίστηση είναι να δίνεις αγάπη, όχι να παίρνεις. Αυτό ρε. Μπορείς να δίνεις. Να ευχαριστηθείς με το να δίνεις. Μια και λέμε λοιπόν για αγάπη που δίνεις, θα σου πω 4 γράμματα. Π, Α, Ω, Κ. Πανθεσσαλονίκιος, Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Ξέρω ότι έχεις παντού κοινό και σ' ακούνε όλοι, έτσι, γιατί δεν έχεις κολλήματα, αλλά. Υπάρχει εκεί η αγάπη. Το έχω πει και την αγάπη μου. Έχω πει και την καταγωγή μου. Γεννημένος από πατέρα, από τα Λοφίτη, μεγάλο στην Νεάπολη. Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. 1-0-5 απόδοση. Δεν θα μπορούσα 7 Hill, να είχα γλιτώσει δηλαδή. Και να μην ήσουν θα γινώσουν. Δεν ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Προχτές τα λέγαμε με τον αντίπα που είναι Αριανός, Νεαπολίτης παρεμπιπτόντος. Ναι, ναι. Ο αντίπας παρότι Αριανός είναι αγαπημένος. Έτσι, ναι, δηλαδή είναι, δεν έχει θέματα. Τέλος πάντων. Μου έλειψε τις μέρες που. Γιατί λόγω του πήγαινε έλα Αθήνα Θεσσαλονίκη, τις Κυριακές είναι συνήθως δρομολόγιο. Ναι. Και δεν μπόρεσα να δω τις πολλούς αγώνες. Ωραία πήγαμε. Καλά πήγαμε. Βέβαια. Double στην ουσία, μέσα στις 4 γραμμές του αγωνιστικού χώρου ωραία. Πήραμε. Φέτος πιστεύω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο το πρωτάθλημα. Μ' αρέσεις. Θα έχουμε και πιο πολλά ντέρμπι φέτος. Μ' αρέσεις. Έτσι. Και τα δικά μας ντέρμπι. Βεβαίως. Και τα τοπικούς αγώνες. Ας μην τους πούμε ντέρμπι. Όχι, εγώ εμένα μου αρέσει, το έχω ξαναδηλώσει ότι εγώ θέλω τη Θεσσαλονίκη να είναι full. Ναι, και εγώ. Θέλω να είναι δυνατές, να τον κερδίζω τον αντίπαλό μου. Πάω Κάρης Ηρακλής, Καλαμαριά, Μακεδονικός. Αγροτικός Αστέρας, βάλε. Όλα. Μπορεί να είναι όλες οι ομάδες επάνω, να είναι πολλοί αγώνες εδώ πέρα. Σωστό. Να ευχαριστούμε, ωραία μπαλίτσα. Αυτό τίποτα άλλο. Ωραία μπαλίτσα. Κάτω στην Αθήνα, πώς το εισέπραξε όλο αυτό που έγινε πέρσι με τον ΠΑΟΚ, με τον τελικό εκεί, με το πρωτάθλημα, με το κύπελο, με όλα αυτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται, από ό,τι συζητάμε και εδώ. Τι λέγανε οι υπόλοιποι εκεί. Που... Υπήρχαν και φίλοι που είπαν ότι εντάξει, άγιο είχαμε, την γλιτώσαμε και κάπως έτσι. Μπράβο, οι φίλοι βλέπουν μπαλίτσα. Ναι.
Και εγώ με αυτή τη λογική βλέπω μπάλα και με... θα ήθελα δηλαδή να βλέπω ποδόσφαιρο να βλέπω με τέτοιους παρέα. Να βλέπουμε μπαλίτσα, να βλέπουμε τεχνική. Τώρα έγινε μια αυτή, ένας αγώνας, αυτό, ένα επεισόδιο, κάτι δεν με απασχολεί αυτό. Ναι. Να βλέπω δουλεμένες ομάδες να κάνουν ωραίες προσπάθειες. Αυτό με ευχαριστεί. Αυτό. Πέρσι παίξαμε και ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, νομίζω το ναι. καλύτερο από όλους. Ναι. Φάνηκε και στο τελικό περίτρανα. Χρόνια να παίξουμε τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Ακριβώς, δεν θέλω να κατηγορήσω τους προηγούμενους. Όχι. Ούτε τεχνικό σύμβουλο, ούτε ξέρω από μπάλα. Αλίμονο. Αυτό που βλέπουμε. Σαν θεατής το βλέπω εγώ, έτσι. Δεν έχω γνώσεις ποδοσφαιρικές. Είχε αυτή η ομάδα ποιότητα. Είδαμε ωραία μπαλίτσα. Είδαμε να κυριαρχεί ο ΠΑΟΚ, να κάνει συνεχόμενες νίκες. Ναι. Και, και στο τέλος να είναι και το κερασάκι δουλεμένο. Είδαμε γραμμές κοντά, δουλεμένες φάσεις. Δηλαδή να τελειώνουν φάσεις δουλεμένες. Όχι πλάγια ποδόσφαιρο, όχι ταλαιπωρούμε την μπάλα, όχι τα μάτια μας. Κορμιά, αθλητές καλούς, δηλαδή... Έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Και αυτό μας ευχαριστεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα την Τρίτη έχουμε σημαντικό παιχνίδι. Ναι, δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι. Θα το δεις, έτσι. Μόνο. Δεν το χάνουμε. Να έχουμε την υγειά μας. Εγκατομπίσφαιρα δεν ήξερα τώρα το παθοστρόμο που σας άκουγα. Χθες είναι αυτό. Ναι, δεν το ξέρω. Της τελευταίας στιγμής προέκυψε και εντάξει. Έχει, η ομάδα έχει ρόστερ, έχει εναλλακτικές, αλλά ξέρεις όταν τελευταία στιγμή σε παίρνει ο Αντωνιάδης τηλέφωνο και σου λέει φίλε, έχουμε ένα πρόβλημα, βρες ένα άλλο κλαρίνο, θα βρεις. Αλλά δεν είναι δεν αυτός είναι που, είναι, ναι. που είσαι προετοιμασμένος ότι αυτή είναι η βασική κύριε, ομάδα. Ή πώς το λένε τον Παλαβρατζή, πώς το λένε τον Βασίλη. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι νωρίς για τις ομάδες δικές μας ελληνικές αυτό το διάστημα για να παίξουν δύσκολα παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς. Για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα μιλάω, δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι χρόνοι. Μακάρι να μπορέσει η ομάδα να παίξει όπως πρέπει να παίξει και να πάρουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Κοίταξε, 24 Ιουλίου. Άμα σου πω Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου. Αμέσως πάει. Σαγιονάρα, Χαλκιδική, Ξαπλός, Τραμπάνιο, Ακινός, Τσίπουρο. Καρπούζι, φραπέ. Και νομίζω μετά το, ναι, μετά το 50, ας πούμε, άμα βάλουμε 50 πράγματα, να πούμε και προκριματικά Champions League ποδόσφαιρο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι είναι η διαδικασία, θα πάμε και θα παίξουμε. Θέλω να μου πεις λίγο αυτό που μου έλεγες εκτός αέρα, αν μου επιτρέπεις, για την πολυκατοικία ΠΑΟΚ. Ναι. Του έλεγα λοιπόν πριν ότι. Ο αδερφός μου μπήκε σε πολυκατοικία στον Πειραιά, παοξίδικη. Και έχει πολύ πλάκα αυτό το πράγμα. Μέχρι και σκύλο που το φωνάζουν Κλάους και τέτοια, ας πούμε. Το οποίο είναι ασπρόμαυρο το σκυλί σε χρώματα. Κλάους, και γίνεται, ναι, είναι ωραία. Έχει πολλά ΠΑΟΚ κάτω, να ξέρεις. Ξέρω. Πολλά και εδώ έχουμε και κροατήριο. Και μας αγαπάνε κάτω, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Άσχετα τώρα με τις ποδοσφαιρικές κοντές. Πέρα από τους φανατήλες, το γνωρίζω αυτό. Υπάρχει κόσμο που μας αγαπάει πολύ και. Αγαπάει και τη μουσική που παράγουμε. Ναι, βέβαια. Και υπάρχουν και πολλοί πειραιώτες στην πληροφορία που αγαπάνε και την ομάδα, να το ξέρεις. Παρότι. Το γουστάρουν τον ΠΑΟΚ. Ναι, το ξέρω. Αυτό το έχω... είναι, κοίταξε. Πέρα από μερικούς οι οποίοι πραγματικά δεν μπορείς να μιλήσεις και είναι τυφλωμένοι. Ναι, όπου υπάρχουν παντού τυφλωμένοι. Παντού. Αναγνωρίζουν, έχουμε και εμείς. Χθες το βράδυ, αυτό έλεγα πριν, μου στείλε ένας Ολυμπιακός. Μπορώ να πω στην παρέα σου. Να πεις αδερφέ, κανένας δεν είναι τέλειος. Κοίταξε να το διορθώσει λίγο και τέτοια πράγματα. Στις αιμοδοσίες μας ήρθε άνθρωπος, βέβαια το καταλαβαίνεις, φίλε, από 1000 μέτρα μακριά. Δηλαδή, πλέον έχουμε αποκτήσει την εμπειρία. Έρχεται. Γεια σας. Εδώ είναι αιμοδοσία, αθλητήρι. Εδώ, φίλε. Να δώσω. Να δώσεις. Γιατί αγριμένος, για ποιο, γιατί μπαίνεις έτσι. Είμαι γαύρος. Από εκεί είναι η πόρτα. Λέει, όχι, έλα φίλε. Έλα, το αιματάκι του ήρθε να δώσει. Ωραία. Τώρα αυτό είναι καλό να το κάνετε, να διορθώνετε αιμοδοσίες. Το ξέρεις, δεν το σταματήσαμε ποτέ. Μπαίνει λοιπόν ο αδερφός για να ξαναγυρίσει στην πολυκατοικία. Κατεβαίνει ο ιδιοκτήτης και του λέει γεια σου. Ναι, από πού είσαι, Θεσσαλονίκη? Ναι, Θεσσαλονίκη, το σπίτι του. Στον Πειραιά τώρα, έτσι κερατσίνη, ναι. Δηλαδή φουλ. Το σπίτι το παίρνει εσύ. Του λέει, τώρα δεν πάω. Το σπίτι το παίρνει εσύ, δεν κατευθείαν. Και έπεσε σε παοκτσί ιδιοκτήτη σε πολυκατοικία στο Κερατσίνη. Αυτό, είμαστε παντού. Ο οποίος δεν είναι Θεσσαλονικιός. Άσχετο. Ναι. Άσχετο. Ο αδερφός μου δουλεύει στην Πάτρα. Εδώ και χρόνια είναι σε φαρμακευτική. Έρχεται καινούριος προϊστάμενος στην εταιρεία που είναι. Από την Αθήνα. Χαρτογιακάς. Ξέρεις, αυτοί που είναι και προϊστάμενοι φαρμακευτικές. Έχουν και ένα ψαρωτικό. Υπάρχει μια εξωτερική εμφάνιση πολύ σημαντική. Για τη δουλειά αυτή, επειδή είναι εικόνα, έτσι, πέρα από τον μπλα μπλα. Μαζεύονται στην πρώτη συνεδρίαση, λέει και τα λοιπά. Μαθαίνει αυτός ότι ένας είναι από Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Ναι. Λέει, ποιος είναι, λέει, ο Θεσσαλονικιός. Λέει, ο Νεκτάριος, εγώ. Λέει, πόσα χρόνια είσαι εδώ, λέει, είμαι 12-13 χρόνια, λέει, στην Πάτρα. Πας, λέει, Θεσσαλονίκη, λέει, πάω Σαλόνικα, λέει, ανεβαίνω, λέει, όποτε μπορώ, είναι και ο αδερφός μου εκεί και οι γονείς μου και αυτά, ναι. Λέει, δεν πιστεύω, λέει, να είσαι ΠΑΟΚτσης. Α,
κύριε προϊστάμενε, με ζητάνε και από τη Σανόφη. Επίσης η Pfizer έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Κάτσε, περίμενε, περίμενε, λέει. Περίμενε. Μου λέει, αδερφέ, βγάζει το σακάκι, βγάζει τη γραβάτα, λύνει τα κουμπιά από τα μανικετόκουμπα και σηκώνει τα μανίκια και έχει έναν δικέφαλο όσο μία παλάμη στο αριστερό μπράτσο και ένα λευκό πύργο με έναν αετό από πάνω στο δεξί μπράτσο. Ψηλά, λέει, γιατί όταν έβγαινα, όταν ήμουνα, λέει, κι εγώ στα βήματά μου, μας λέγανε πάντα με το πόλο μπλουζάκι, γιατί αυτοί έχουν κανόνα. Ή πόλο μπλουζάκι ή πουκάμισο, κοντομάνικο. Δεν μπορεί να φορέσει ό,τι θέλεις. Δεν έπρεπε να φαίνεται, λέει, το τατουάζ. Είχα πρόβλημα με την εταιρεία. Γι' αυτό, λοιπόν, κοίτουσα και σχηραψίες, έβγαινε κανένα φτερό από κάτω, λέει, καμιά φτερούγα. Τίποτα, λέει, το σκαλοπάτι από το λευκό πύργο. Θέλω να σου πω, αντισώς τελείως ο τύπος, έτσι. Άρρωστος. Μου λέει, φεύγει Σάββατο πρωί, βλέπει Σάββατο απόγευμα το μάτς και γυρίζει πίσω νύχτα. Μας το έχει πει πολλές φορές. Είναι εγώ, εγώ το έχω ζήσει αυτό γιατί έρχονταν τα Σάββατα σε μένα φίλοι και γνωστοί για να δουν τον αγώνα την Κυριακή και γυρίζανε. Αυτό. Κατευθείαν. Έρχονταν κατευθείαν σε μένα στις 11-12 η ώρα. Βλέπουμε το πρόγραμμα το δικό μας στο Βοτανικό. Την επόμενη μέρα βλέπουμε τον αγώνα και γυρίζανε πίσω. Αλέρε τουρ. Αλέρε τουρ. Εντάξει, τώρα φτιάξαν και επιτέλους εκείνο το δρόμο που ήταν Καρμανιόλα εκεί που είχε πόσους κόσμος χαθεί. Έγινε εκεί το πέταλο. Και με το τρένο πιο γρήγορα έρχεσαι και τα καλά για το αεροπλάνο. Και τα τέλη που φτιάξαμε ωραία. Και τα τέλη και όλα. Αν δεν ήταν και καμιά πενιντάρα τα διόδια, ας πούμε, να σου βγαίνει πιο ακριβό το διόδιο. Αυτό με τα διόδια, φίλε, δεν είναι. Είναι περίπου όσο είναι το εισιτήριο του αεροπλάνου. Λέω, αυτά τα κορίτσια τι πρέπει να ακούνε. Δηλαδή, πάμε το αυτοκίνητο και κατεβαίνουμε. Χωρίς αυτά είναι τώρα, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά, αυτές τώρα έχουν βάλει και ψηλομορφούλες. Φαντάζομαι κανένα ύφο, α πούμε, τι θα άκουγε. Ρε κοπελιά, τι γίνεται ρε κοπελιά να πούμε. Τι να γίνει. Λέω, σας βρίζουν. Αβέρτα, που λέει τελευταία. Αβέρτα. Λέω, ψιλομπινελίκι και χοντρά λέει. Έχουμε λέει το ρεπερτόριο, λέει, έχουμε ακούσει τα πάντα. Λέω, ανοσία, ανοσία από ένα σημείο και μετά λέει. Στην αρχή λέει, όταν έφτασε λέει, έπιασα να πιάσω δουλειά εδώ, μου είπαν λέει, στην αρχή λέει, θα κλαις. Θα κλαίω. Γιατί ρε παιδιά, τόσο δύσκολη δουλειά. Καλά, εμείς το λέμε, θα κλαις. Ένα μήνα λέει κλάμα. Το τι άκουσα λέει, το τι δεν μπορείς να φανταστείτε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Πες μου λίγο, η νύχτα περνάει από διάφορα στάδια, η δισκογραφία περνάει από διάφορα στάδια. Πλέον ένας καλλιτέχνης δεν περιμένει να ζήσει πουλώντας τα CD του. Βλέπουμε ότι πολλά CD είναι μέσα σε... Δεν υπάρχουν. Και εμείς το βγάλαμε. Έχουμε. Ωραία. Έχουμε. Το βγάλαμε με ένα περιοδικό και τα περιοδικά νομίζω ότι τιμή είναι και να βγαίνουν τα CD από εκεί. Ναι. Να αξιώσουν ένα τραγουδιστή ότι θα πάρουμε το υλικό στα χέρια μας. Ναι. Στικάκια και ίντερνετ. Όλος ο κόσμος. Γιατί ούτε καν υπολογιστές, κινητά πια. Ούτε καν. Ναι, εγώ δηλαδή και εγώ το βλέπω εμένα. Δεν μπαίνω πια στον υπολογιστή μου. Ό,τι κάνω, έτσι, το κάνω στο κινητό. Αφού μπορείς να δεις μάτς, να δεις τραγούδια, να... Αφού μπορώ να πάρω τα email μου, να δω τους αγώνες μου, να κάνω... Μα, όχι, να δεις τον άνθρωπό σου που είναι στο άλλο, στην άλλη της γης. Πατάς ένα κουμπί και κάνεις Skype, κάνεις βιντεοκλήση, κάνεις... Τέλος πάντων, καλά έχω δει ένα σκηνικό, τώρα θα σου το πω, παρεπιπτόντως σου αλλάζω την κουβέντα. Δεν πειράζει, εμείς αυτό κάνουμε εδώ και καιρό. Χρόνια αυτό κάνουμε. Είμαι στο Περιστέρι σε ένα καφέ και βλέπω έναν κοφάλαλο με ένα κινητό τελευταίες τεχνολογίες και μιλάει με κάποιον άλλον κοφάλαλο. Ναι. Με σήματα. Ναι, ναι. Κινήσει τα χέρια. Ναι. Μου ήρθε στο λαιμό εδώ, πνίξιμο μου ήρθε. Γιατί εμείς λέμε, εντάξει, έχει κάμερα, ξέρεις αυτό, να σε πάρω να δω που είσαι, μήπως δεν είσαι εκεί που λες ότι είσαι. Ναι, ναι. Αυτό το χαζό που σκευόμαστε. Λέω, κοίταξε, για ποιο λόγο γίνεται αυτό το κινητό. Είδες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν πριν. Απίστευτο. Φυσικά δεν μπορούσε να τον πάρει τηλέφωνο τον άλλον τώρα. Συνεννοούνται, καταλάβεις. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση τεχνολογία και απλά πρέπει να τη χειριζόμαστε καλά. Σωστό. Και εκεί, με μέτρο. Και εκεί με μέτρο. Πάντως, το YouTube. Το YouTube και αυτό λέει και εσύ τούμπα. YouTube. Και εγώ τούμπ. Και εγώ τούμπ. Το YouTube άνοιξε μια πόρτα που οι τραγουδιστές προηγούμενων δεκαετιών δεν την είχαν φανταστεί. Ναι, το YouTube, άνθρωποι το έκαναν... Facebook, το Instagram, όλα αυτά και ο καθένας είναι ένας τρόπος διαφήμισης, απαραίτητος πια, βέβαια σε εισαγωγικά θα έλεγα, δεν έχει καταργήσει τις εταιρείες, αλλά σε εισαγωγικά έχει καταργήσει ένα κομμάτι της διαφήμισης από ανθρώπους που ζουν από τη διαφήμιση. Είναι άσχημο αυτό για τους ανθρώπους που ζουν από τη διαφήμιση, αλλά
Έτσι, είναι πάντα, όμως έτσι μια... πάντα πράγματα, έτσι αναγκαστικά ναι. Θα πας και εσύ, δεν γλιτώνεις. Όταν όμως βγαίνει ένα κομμάτι καινούριο, επίσημα, το βγάζει η εταιρεία, το βγάζει ο συνθέτης σου και ναι. Λέει τάδε κομμάτι, Δημάκης 18 και τα λοιπά και μπαίνεις ναι. Από κάτω και βλέπεις ένα εκατομμύριο, ένα 200, ένα 300. Δηλαδή ναι, αυτό ναι. Δείχνει ότι υπάρχει εκεί μια πύλη, υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή ανθρώπων που έχει, σε τιμάει με αυτόν τον τρόπο. Τζάμπα ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Δεν ζει από εκεί ούτε ο συνθέτης, ούτε ο στιχουργός. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό νομίζω. Αλλά δηλαδή συζητιέται στιγμή... για τα δικαιώματα των συνθετών και σωστό είναι να γίνει. Όταν ένα τραγούδι έχει πολλά χτυπήματα και είναι επιτυχία μέσα από τέτοια. Από YouTube και από τέτοια πράγματα. Για να μπορεί να είναι καλό αυτό, να. Δηλαδή, να αυτό δεν είναι η δουλειά του. Γιατί και αυτοί οι συνθέτες έχουν χάσει. Δηλαδή. Βέβαια. Οι συνθέτες στην Τουρκία έχουν χάσει χρήματα πολλά. Βέβαια. Εντάξει. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, αλλιώς θα διαφημιστούμε μέσα από εκεί. Είναι μια, όπως είπες, μια πύλη που διοχετεύουν το τραγούδι μας και το μαθαίνει ο κόσμος εύκολα και διασκεδάζει. Τέλεια. Γιατί το να χορέψεις και να διασκεδάσεις δεν πρέπει να είναι ακριβό. Πρέπει να είναι φτηνό. Δηλαδή πρέπει μεγάλη να κουβέντα είπες τώρα, αδερφέ. Γι' αυτό δεν θα πεθάνουν ποτέ τα πανηγύρια στην Ελλάδα. Γιατί αυτό, με 10 συνέχεια. Ευρώ θα πάω αυτό, να φάω τη γριά στο μαλλί ή ένα, σουβλάκι στο χέρι. Ένα πικάνικο λουκάνικο στην καντίνα. Και θα περπατήσω, περαδόθω στου πάγκου μπροστά και θα το ευχαριστήσω. Αυτό είναι σου, αδερφέ. Κανένα λέει δεν πέρασε καλά. Αυτό. Γι' αυτό λέμε. Πανηγύρι είναι ένα κομμάτι ζωντανό, folklore. Σου είχα πει, θυμάσαι όταν πρώτο είχαμε συναντηθεί. Ξέρεις τι μου αρέσει τα κομμάτια. Που έβαλε στην ηχογράφηση στο στούντιο, έβαλε μέσα λίγο βάθο. Ναι. Δεν το είχε κάνει, φίλε, κανένα. Είναι το τηλέφωνο. Δεν το είχε ζητεί κανένα. Είναι τα μπασοκύθαρα, είναι τα ρούχα. Αυτό. Ότι τι κάνω εγώ, αυτό που έξω σου αρέσει, αυτό ο ήχο. Δεν το έκανα εγώ προσωπικά, το έκανε ο παραγωγό. Εντάξει. Okay, όταν τότε, λέω ο κόσμο, συστηλεί. Ο Δημάκης έκανε αυτό. Ναι. Πάντα υπάρχει. Να αναγνωρίζουμε πίσω... τα μυαλά που δουλεύουν από πίσω. Εννοείται. Πάντα υπάρχουν πίσω και συνθέτε και παραγωγή κτλ. Αλλά ο τραγουδί είναι αυτό που παίρνει. Όπω άμα κάνει κάτι λάθο, δεν θα πει ο παραγωγό. Αυτό ναι, που είναι μπροστά, ναι. Ο frontman που λένε και στα χωριά μας. Έτσι. Λοιπόν, ο leader. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέχνασμα που λίγο βάθος και έδωσε λίγο αυτή τη διάθεση, αυτό το πανηγύρι, ναι. Το οποίο είναι συνυφασμένο με ξεγνιασιά, συνήθως με το χωριό μας. Έτσι, πανηγύρι στο κέντρο. Με παραδόση. Με παράδοση. Και ακόμα και μελωδικές γραμμές τραγουδισμένες με έναν τρόπο κοντά στο παραδοσιακό ύφος, μπορεί να σου θυμίσει στοιχεία, φρασιολογία, μουσική εννοώ, από τη δική σου παράδοση, από τη δική σου ρίζα. Αυτά είναι, αυτά είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Να πάρουμε πάλι μια τζούρα από τον καφέ. Έχουμε Μάκη Δημάκη στο στούντιο, μεγάλη μας χαρά σήμερα. Μαέστρο, ρίξε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε με Μάκη Δημάκη στο στούντιο. Να πάμε για το τελευταίο μισάωρό μας. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Ολοζώντανα live. Δεν ντουμπλάρουμε, δεν φέρνουμε κασκαντέρ. Φέρουμε τους γνήσιους, τους αυθεντικούς. Και εμείς... τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, δεν έχουμε. Εμείς οι ίδιοι κάνουμε τις δύσκολες εκπομπές και τις δύσκολες σκηνές. Καμιά φορά μου λένε τι θα κάνεις το χειμώνα, σπαγκάτο στην πίστα. Λοιπόν, δεν είναι μια απλή δουλειά. Λέγαμε για να συνεχίσω τώρα την κουβέντα την έξω. Δεν μπορεί να μην ξοδέψει τον εαυτό σου, δεν μπορεί να μην γουστάρεις. Ενημέρωσε όλους τους ανθρώπους ότι παρασκηνιακά λέμε. Κάνουμε άλλη στενότητα. Άλλα, λέμε έξω, έξω λέμε άλλα. Αλλά θέλω να πω ότι ειδικά εκεί που έχει μέσα χιτζάζ, που έχει ναι. Παράπονο, που έχει κλάμα που λέμε, έτσι, που έχει δρόμο παραπονιάρικο, εκεί που έχει παράδοση και μέσα. Και πώς αυτό ένας τελεσκοπλατής, ένας παραγωγός, ένας μουσικός μπορεί να το κάνει χορευτικό. Είμαστε φοβεροί γιατί χορεύουμε το πόνο. Χορεύουμε και σε άλλες χώρες τον πόνο, αλλά τόσο εμείς δεν είμαστε τόσο. Καταρχήν υπάρχει άλλο. Χορεύουμε ζεμπέκι. Αυτό υπάρχει το... άλλο λαό που χορεύει. Η ζωή δεν τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου σε ζεμπέκι και χορεύουμε. Στο γάμο. Άτομα. Και, στο... ναι. Και το παντού. Χορεύουμε στο ναι. Γάμο. Πήγα, έκανα μια εμφάνιση πρόσφατα στην Μύκονο σε ένα χώρο και έρχεται μια κοπέλα μου λέει: έχουμε μια νύφη. Λέω: πολύ ωραία. Σήμερα είναι η μέρα μου, τι. Ετοιμάζομαι να γυρίσω να πω σήμερα κάμω γίνεται. Να πω στην οχήσα μου λέει: σήμερα είναι η μέρα μου. Λέω: δεν είσαι καλά. Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξε τη βέρα μου. Έχω κι άλλο, παντρεμένος είμαι. Έχετε έρθει καθένα ένα τεταρτάκι άλλη νύφη. Ναι. Το σήμερα είναι η μέρα μου, θέλει νύφη. Λέω ότι δεν πάμε καλά. Ομοιοπαθητική, τι κάνετε παιδιά, τι κάνετε. Τι κάνετε. Πάντως παίζεις μέσα στα κομμάτια και ναι. Το παντρεμένος είμαι και τα λοιπά. Ναι, ναι, που, ναι. Και με, με το σήμερα είναι η μέρα μου. Υπάρχει ναι. Δηλαδή τον Ταβαντούρη. Είναι η συνέχεια από αυτά τα Στέφανα που φτιάχνουν με άνθη. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Επέτειος και απόψε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, με τα οποία ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ και καλά κάνει. Ο γάμος, οι οικογένειες και αυτά. Τα οποία
Κανονικά είναι... θα τραγουδάμε κιόλα. Μα είναι συνυφασμένα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει γάμο. Εδώ και σκηδίες ακόμα πηγαίνουν κάποιου και με τραγούδι, α πούμε. Βέβαια, έτσι. Βέβαια, δηλαδή βέβαια. Στο, η ζωή που είναι ο πόνο, που είναι η χαρά, είναι όλα συνυφασμένα με τη μουσική. Πόσες φορές δεν έχουμε συνυφάνει ένα κομμάτι, δεν το έχουμε συνδέσει με κάποιον άνθρωπο δικό μας, μπορεί και να έχει φύγει κιόλας. Ακούμε το τάδε κομμάτι και λέμε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι του πατέρα μου ή του παππού μου ή του άγουα τότε που ήμουν με την τάδε κοπέλα. Βέβαια. Έτσι. Μα, είναι... μα, το έλεγα προχθές ότι οι αναμνήσεις έχουν συνδεθεί με μυρωδιές, με γεύσεις ή με μουσικές. Ή και αυτό. Τα τρία μαζί. Λαδόκολα, τραγούδι. Ναι, ναι. Το... μα, έτσι δημιουργείς αναμνήσεις. Με αυτά θυμάσαι. Έτσι. Όσφρηση, ακοή, όλα αυτά είναι μαζί. Όραση. Βέβαια. Τώρα που είπα όραση, εσύ είσαι ένας τραγουδιστής. Έχω πρόωρη πρεσβειοποία, να ξέρεις. Διασκεδαστής. Τι γίνεται ρε φίλε εκεί τώρα. Δηλαδή, λες ένα ωραίο τσιφτετέλι. Ναι. Και σηκώνεται κόσμος να χορέψει. Ναι. Και σηκώνεται και ωραίος κόσμος να χορέψει. Δεν τραγουδάς λίγο πιο ωραίο όταν είναι μία και χορεύει έτσι με ένα ωραίο κορμί και χορεύει ένα ωραίο τσιφτετέλι αργό και σε κοιτάει λίγο κιόλας και υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι της. Δεν είναι έτσι όπως θα λες. Δηλαδή τι εκείνη τη στιγμή εγώ είμαι επαγγελματίας. Είμαι εκτεθειμένος στα μάτια του. Δεν είναι. Δεν είναι επαγγελματίας. Κοίταξε, δεν είπα τώρα να. Είμαι εκτεθειμένος και με βλέπουν όλοι. Α, μάλιστα. Τι κάνει. Αν κοιτάξω χαλαρά όπως θα κοιτούσα αν ήμουν πελάτη. Μπορεί να σηκωθεί ο άντρας σε ένα ποτέ που δεν ξέρεις. Τι τραγουδάς τώρα, πώς κοιτάς έτσι. Ενώ εσύ που έρχεσαι να πεις το ποτάκι σου, πώς θα κοιτάς όσο θέλεις. Όσο θέλεις. Εγώ είμαι στην πιο δύσκολη θέση. Δεν λέω να κοιτάς. Λέω. Δεν βάζεις λίγο και μια τσαλκάντζα παραπάνω. Δηλαδή δεν το φτιάχνεις λίγο. Κοίταξε, όταν ο κόσμος είναι όμορφος. Ναι. Και περνάει. Υπεκφεύγει, καλά... ξεγλιστρά. Μου ξεγλιστρά, πουλάκι μου. Μου ξεγλιστρά. Είναι ωραίο να έχει όμορφο κόσμο γύρω. Στιγμή. Θέλω να δώσουμε χαιρετίσματα, τις ευχές μας στο γιο της Ντίνας Δημητριάδου που είναι παλιά αγαπημένη φίλη ακροάτρια που σήμερα ο γιώκας της έχει γενέθλια, ο Στέλιος. Γεια σου Στελάκη! Ζουμουσάκι, άρρωστο, πάρα πολλά χρόνια, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, και τα φιλιά μας. Πάρα πολλά μηνύματα φίλε, από παντού, από Ελλάδα, από εξωτερικό. Σ' αγαπάει ο κόσμος, μεγάλη υπόθεση, δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Δηλαδή, άντε να κάνω μια επιτυχία, την έκανα, μένει την επιτυχία, αλλά μετά αυτό, άμα δεν έχει συνέχεια, εσύ τώρα έχεις χρόνια που βρίσκεσαι σε μια σταθερή. Επίσης, δεν πρόδωσες το ρεπερτόριό σου, δεν το έχασες αυτό το πράγμα. Δεν εξακολουθείς να είσαι εκεί με μικρές αποκλήσεις εκεί που πρέπει, με μια μπαλάντα, με ένα κομμάτι που είναι λίγο πιο. Αλλά δεν έφυγες από το λαϊκό τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς, όταν κάνεις ένα πρόγραμμα σε έναν χώρο, ας πούμε όπως είναι ο Βοτανικός. Δεν μπορείς να λες μόνο χορευτικά, πρέπει και κάποιες μπαλάντες, πρέπει να πεις και κάποιο... Εντάξει, να ξεκουραστώ κιόλας, δεν περνάμε τεσκούπερ. Οπότε το ρεπερτόριο σου έχει απ' όλα, η βάση μας είναι το χορευτικό, όπως τα πάντα, όπως ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε χορευτικά. Τώρα τα χρώματα μπορεί να είναι λίγο πιο παραδοσιακά, λίγο πιο σύγχρονα, αναλόγως στην εποχή, συνεχίζομαστε κάπως έτσι. Είναι στιγμένο όλο το πράγμα έτσι όταν το δουλεύουμε, ότι ώστε αυτός που θα έρθει να έρθει και να τσαλακωθεί μαζί μας. Να τσαλακωθεί, ε! Τι ωραία. Είναι, τι ωραίο. Να μην αισθάνεται άσχημα να είναι πρόσωπο που χορεύει. Να μην αισθάνεται άσχημα να θα βγάλει τα. Θα βγει το πουκάμισο απ' έξω στο ζεμπέτικο. Να είμαστε χαλαροί και να περάσουμε καλά. Αν νόμιζα θα έλεγε τώρα ο τύπο που θα έρθει για το ζεμπέτικο να βγάλει τα τακούνια για να μπορεί άνετα. Πες μου έτσι κανένα περιστατικό, κανένα από αυτά τα ωραία τη νύχτα που σου έχει μείνει, κάποιο χιουμοριστικό κάτι που σου έχει μείνει ή οτιδήποτε άλλο. Κάποιο κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε. Δεν μου έχει τύχει τίποτα σε πολύ περίεργο. Εντάξει, μου έχουν τύχει διαφορά. Μικρό πράγμα με τα οποία μεταξύ μας έτσι ασχολούμαστε λίγο και γελάμε, τα θυμόμαστε. Όπως εκφράσεις, ας πούμε. Νύφη να έρθει να χορέψει. Όχι, ρε φίλε. Σήμερα είναι η μέρα μου, έχασα τη βέρα μου. Δεν το είχαμε βγάλει ακόμα. Διασκευή. Όχι, πέταξα. Την έχασα. Εντάξει, συμβαίνουν διάφορα τέτοια. Αλλά είναι ωραία γιατί σε δάσκει και εσύ που έχει τύχει ο Ροπάς. Όχι, heavy metal. Ναι. Αυτά είναι, αυτά είναι φίλε. Ο κόσμος δεν μπορεί να δει. Θα κάνουμε μετά ένα βιντεάκι έτσι να το βάλουμε και στον αθλητήριο, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Εγώ βλέπω πώς εξακολουθείς τόσα χρόνια μετά, γιατί
Πρώτη φορά που κάναμε μαζί στούντιο πρέπει να είναι, έχει φύγει καμιά 12 ετία. Μπορεί και παραπάνω. Εξακολουθείς... Μην τα λες όλα τα χρόνια, δεν χρειάζεται. Εντάξει, φίλε, ξεκινήσαμε στα 11 το τραγούδι. Το παιδί θαύμα. Αλλά θέλω να σου πω, όταν μιλάς, φίλε, για τη δουλειά σου, που εγώ δεν μπορώ να την πω μόνο δουλειά, δηλαδή δεν είναι μια απλή δεν είναι δουλειά, είναι τρόπος ζωής. Αυτό λοιπόν, όταν μιλάς για αυτό, πώς, φίλε, φέγγει το πρόσωπό σου, ναι. Πώς μιλάς για κάτι που το γουστάρεις, κάτι που το αγαπάς. Αν κάνεις μια δουλειά στην οποία πας με πονοκέφαλο και όταν φεύγει πονοκέφαλο, δεν μπορείς να μιλάς διαφορετικά. Αυτό είναι το ιδανικό. Το να πηγαίνεις χωρίς πονοκέφαλο και να πηγαίνεις στη δουλειά και να σε πιάνει ο πονοκέφαλος, εκεί είναι το άσχημο. Ή να πηγαίνεις με κλειστό λαιμό γιατί κρύωσες, ας πούμε, και να σου λένε δεν καταλάβαμε ότι είσαι κλειστός. Εκεί ευχαριστιέσαι. Άλλο αυτό το βάσανο. Μεγατρεύει η δουλειά μου, μεγατρεύει. Ιαματική. Ναι. Αυτά εννοώ. Ψυχούλα. Είναι κάτι σαν τις γραμμές του γηπέδου που βγαίνει ο παίκτης έξω για να τον κάνουν καλά και σε 10 δεύτερα σηκώνεται και λέει να μπω. Μπαίνει έτοιμος. Έτσι είναι και η πίστα. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Και η Θεσσαλονίκη, η νύχτα της έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μαγαζιά πλέον που δουλεύουν κάθε μέρα. Εντάξει, πολύ δύσκολα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα γενικώς σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Δουλεύουμε διήμερα, συνήθως τριήμερα, κάποιοι πιο αυτό, ας πούμε, που έχουν πιο πολύ φορά. Εκεί θα κινηθεί το πράγμα. Νομίζω ότι εκεί θα σταματήσει, δεν θα πάει πιο κάτω. Στα διήμερα. Το μονοήμερο δεν θα υπάρξει, γιατί αυτό που το κάνει μονοήμερο θα το κάνει και καθόλου ήμερο. Καθόλου ήμερο που είναι το δυσάρεστο. Θέλει αγώνα πολύ, θέλει διπλάσιο, τριπλάσιο αγώνα για να καταφέρεις, γιατί δεν είναι να καταφέρεις για σένα μόνο. Έχεις μια ομάδα πίσω η οποία πρέπει, περιμένει από σένα να κάνεις σωστά βήματα για να. Να ταΐζεις πόσο κόσμο. Δεν θα το έλεγα βάρος, αλλά είναι μια ευθύνη τέλος πάντων. Παιδιά που πρέπει να συντηρηθούν, μουσική. Τι νιώθεις αυτή τη. Η μουσική είναι απαραίτητη στα κράτη. Είναι πολιτισμός, παράγει πολιτισμό, γράφει ιστορία, δημιουργεί αναμνήσεις. Δεν μπορεί να την κόψει τη μουσική από κανένα κράτος, από κανένα λαό. Δεν γίνεται. Και το πιο κρύο λαό να πάρει, το πιο κρύο. Οξυγόνο. Είναι οξυγόνο για να μπορείς να αντέχεις διάφορα άλλα πράγματα. Είναι, καταρχήν είναι αυτό που θα σε αποσυντονίσει την καθημερινότητα. Άμα κόψουμε τη μουσική για κάποιο λόγο στη γη, θα τρελαθούμε σε 15 μέρες. Θα είναι μόνο χτύπη και γδούπι, ας πούμε. Δεν γίνεται. Και ο θόρυβος από εξατμίσεις και. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαλυματάκι μικρό. Να βάλω να παίξει το τραγουδάκι, να πάρουμε τζούρα από τον καφέ και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Ξαναλέω τελευταία φορά για να μην ζαλίζω τον έρωτα ότι κληρώνουμε 5 εισιτήρια. Λοιπόν, Κωστή, χαιρετίσματα στο Μάκη. Αγάπη από Γιώργος από την Κατερίνη. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Δελιτζάκη τον Γιώργο, καλημέρα στον Γιάσου Παύλε μου. Λοιπόν, έχω και εδώ από από Ανόβερο, από Φραγκφούρτη, από τη Μελβούρνη πάρα πολλά φιλιά, πάρα πολύ αγάπη. Κάτσε να το κάνουμε ένα φρεσκάδιασμα. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Και 5 εισιτήρια κληρώνουμε για τον αγώνα της Τρίτης ΠΑΟΚ Βασιλεία. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε με Μάκη Δημάκη στο στούντιο. Φίλε, τι ωραία μπαλαντίτσα. Δηλαδή είναι. Διαφορετικό το ύφος. Πες μου λίγο τι γίνεται τώρα με την εταιρεία, με τα κομμάτια. Τώρα κοίταξε, είμαι στη Sonar. Τελευταίες παραγωγές του Ανδρέα Κετράκου. Έκανα μεγάλη, δύο κομμάτια εμπειρία, του Βασίλη Τίμα, όνομα, ναι. Ο οποίος έχει πολύ ωραία πένα, συνάδελφος, τραγουδιστής. Και πολύ καλή φωνή βέβαια, αλλά και πολύ καλή πένα. Αυτός έχει γράψει αυτό που ακούμε. Ναι, ο Βασίλης Τίμας, τύπος μουσική. Και έκανα και ένα του Καπύρη και του Μαργωμένου, μουσική στίχη, η μπαλάντα που ακούσαμε. Που είναι σε διαφορετικό ύφος, δοκιμάζουμε και αυτό το ύφος. Εντάξει, γίνεται μόνο. Θεωρώ ότι η μουσική δεν τελειώνει και αυτό είναι το ενδιαφέρον να κάνεις μουσική. Ότι μπορεί να ψάχνεις και να βρεις σε κομμάτια μέσα να εκφράζεσαι μέσα από διαφορετικούς δρόμους, διαφορετικά χρώματα. Έτσι. Μα ένα κομμάτι μπορείς και εσύ ο ίδιος από βράδυ σε βράδυ να βάλεις κάτι άλλο, να το πεις διαφορετικά, να το αλλάξεις για να γουστάρεις, για να μην το βαρεθείς. Γιατί βάζεις στον εαυτό σου μια πρόκληση εδώ, θα κάνω και ένα λαριγισμό ακόμα ή θα μπορεί κάνω. Μπορεί να το φτιάξεις καλύτερο, μπορεί να το χαλάσεις, μπορεί να κάνεις οτιδήποτε. Αμα ανέβες κανείς. Τι ωραίο, φίλε. Πήγα το χειμώνα στο φίλο μου, θα το πω φίλο μου, αν και δεν κάνουμε παρέα με αυτή τη λογική, αλλά τον αγαπάω τόσο και αισθάνομαι και την αγάπη του στο Βέρτι. Ναι. Και με φωνάζει επάνω να τραγουδήσουμε και λέω ένα ρεφρέν και μου λέει κάνε ένα μανέ. Λέω κάτσε εδώ, το κοινό σου δεν θα κάνει τρόπο. Άμα ναι, δεν θα να πω ένα δικό μέτρο για να κατέβω. Μην το καλά στο πρόγραμμα. Ναι, αλλά όχι, όχι, μου λέει, κάνε μανέ τώρα, ξεκίνα. Να κάτσε και έκανα. Κοίταξε, ξέρει το συνάφι
τι είναι ο άλλος, τι μπορεί να δώσει, τι παιδί είναι. Ναι. Δηλαδή, ξέρουν τον. Ο Βέρτης έχει μέσα πολλά έχει παραδοσιακά πολλά, γιατί, στοιχεία. Γιατί βάζει έχει... και αυτός βυζαντινό μέσα βάζει. Θεωρώ κλάμα. Ότι αυτοί που έχουμε παίξει μπουζού και τραγουδάμε έχουμε ένα ειδικό τρόπο που τραγουδάμε και ο ένας στον άλλον. Κοίταξε, ο σεβασμός, όταν υπάρχει σεβασμός ανάμεσα στους καλλιτέχνες, είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Υπάρχουν φορές που πηγαίνω σε σχήματα να δω, ας πούμε, που μου συμπεριφέρονται έτσι που δεν το ξεχνάω και μου συμπεριφέρονται από παλιά έτσι και τώρα έτσι. Ναι. Η ίδια αγάπη και χωρίς ανταγωνιστικό πρόβλημα. Χωρίς ζήλια, χωρίς αυτά. Και αυτό οφείλω να το αναφέρω και να τα ακούμε εμείς, να τα ακούω πρώτα εγώ. Να μπορώ να είμαι δίκαιος και ωραίος απέναντι στους ανθρώπους. Δεν ξεχνά, δεν σε φοβάμαι. Δε. Υπάρχει υπόβαθρο που δεν αλλάζει. Πολύ υπόβαθρο. Πολύ υπόβαθρο. Πολύ υπόβαθρο. Υπάρχει πράγμα. Ερώτηση. Αν έπρεπε να πας σε ένα μέρος που δεν έχουν ακούσει ποτέ κανένα ελληνικό τραγούδι και σου έλεγα, παίρνεις μαζί σου ένα ελληνικό τραγούδι, όχι δικό σου, ναι, και ένα δικό σου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι παρθένα αυτιά. Πρώτη φορά θα ακούσουν ελληνική μουσική, μπουζούκι, κλαρίνο, θα ακούσουν πρώτη φορά Ντέφι, Τουμπερλέκι. Ποιο ελληνικό κομμάτι, μου πεις αυτό ένα μηδέν, γιατί το σκέφτηκα, αλλά ποιο ελληνικό κομμάτι. Ποιο ελληνικό κομμάτι θα έπαινες, όχι δικό σου, ναι, οτιδήποτε. Και ποιο δικό σου, αν έπρεπε να επιλέξεις ένα και ένα. Δεν δέχομαι απάντηση, όλα τα αγαπάω, δεν μπορώ να επιλέξω και τέτοια, ξέρω ότι δεν θα υπεκφύγεις. Θα τα έπαιρνα να τους τα τραγουδήσω εγώ ή θα τους τα έπαιρνα. Α, ωραία ερώτηση. Να δω λίγο το control μια στιγμή. Εσύ. Εγώ θα έλεγα... Το δικό σου θα το έλεγες εσύ έτσι κι αλλιώς. Από δικά μου θα έπαιρνα το κανείς είναι κανένας, γιατί αυτό με χαρακτηρίζει. Είναι 100% το... Μάκης. Αυτό είναι Δημάκης, είναι εφαλτήριο, είναι... Και εκεί. Θεωρώ ότι έχει χρώματα πολύ δικά μας, εθνικά χρώματα. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση για να ακούσουν πώς εμείς χειριζόμαστε μια κιθάρα. Γιατί είναι πολύ... και ένα κλαρίνο, γιατί αλλιώς θα παίζουν στην Ευρώπη ή σε όλο τον κόσμο κλαρίνα και κιθάρες, και αλλιώς θα παίζουμε εμείς. Οπότε θα ήταν μια πρόταση αυτό. Τώρα εκεί ήμουν ψιλοβέβαιος, να σου πω. Ναι. Στο κομμάτι αυτό. Για να τους δώσουμε το χρώμα και για να τους αλλάξω το κλίμα, θα έπαιρνα ένα κομμάτι αλλού τραγουδιστή σαν το Δύο Ψέματα του Ρέμου. Δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο έχει δρόμους ελληνικούς, έχει παράπονα ελληνικά. Είναι Βαρδής. Ναι, Αντώνης Βαρδής. Τον οποίο τον εκτιμώ. Απίστευτο συνθέτης. Έχει παράπονα, γιατί τους ιντρικάρει αυτούς τους ξένους, ειδικά τους ξένους μουσικούς, το πώς αλλάζουμε τις νότες, πώς έχουμε τους παλμούς, τους λιγμούς. Συντρικάρι. Μια φορά ήμουνα καλοκαίρι σε ένα πλάκα στην Χαλκιδική και έρχεται ένας μαέστρος κλασικής ορχήστρας και ήμουν σερβιτοράκι ακόμα, δεν είχα ασχοληθεί με τη μουσική. Έπαιζα μουσική, αλλά δεν είχα ασχοληθεί επαγγελματικά. Να πούμε ότι στον κόσμο που δεν το γνωρίζει ότι είσαι άριστος μπουζουξής. Ήμουνα. Είσαι άριστος. Έχω βιντεάκι από τον 103 στο υπόγειο. Ναι. 15 ετία που είχε έρθει με τον μπουζούκι. Ναι. Και έχω ένα βιντεάκι, το κρατάω αυτό. Ναι. Που κρατάω αυτό, να ξέρεις. Και με ρωτούσε για το Ζεμπέκικο ο κλασικός, ναι, ο μαέστρος. Γιατί είναι 9-8 αριθμός. Ναι. 9 τέταρτα είναι το γράφω τώρα. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο ο αριθμός. Κάνει περίεργο. Αυτό το σπάσιμο που κάνει. Ένα παραπανήσιο χτύπημα, ας πούμε, θα έλεγα, για να καταλάβει ο κόσμος που έχει. Γιατί εμείς, άμα κάνουμε ένα λάθος στο στίχο και περιθούμε στο ρυθμό, μας κάνουν οι drummer πίσω. Γιατί το έχουμε το Ζεμπέκικο. Αν το κάνεις το πάνω Ζεμπέκικο, τον πέρασε. Το χάσε. Και του έκανε εντύπωση. Υπάρχει άλλος λαός που έχει Ζεμπέκικο, Μάκη? Ζεμπέκικο όχι, αλλά έχουν ανατολικά μας οι Τούρκοι, ας πούμε, κάτι μονούς ρυθμούς. Ναι, που μοιάζουν. Μου μοιάζουν με τους καρσιλαμάδες μας και με αυτά. Ναι. Αλλά ζεμπέκια. Ζεμπέκια όχι. Όχι. Δηλαδή μόνο εμείς νιώσαμε την ανάγκη. Μοναχικό χορό που να χορεύει στον πόνο. Χωρίς να υπάρχει και τακτική ή διδασκαλία. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Αν το χασαμποσέρβικο είναι αυτό. Το σιρτάκι είναι νησιώτικος αυτός, ξέρεις, έτσι, είναι νησιώτικος χώρος. Α, ναι. Κάποιος εκεί ένιωσε την ανάγκη, έξω από νόμους και κανονισμούς, γιατί είναι σαν ένας αμανές. Ο αμανές δεν μπορεί να διδαχτεί. Ναι, σαν αμανές. Κι αν είσαι έναν δρόμο και... Λοιπόν, αυτό το μονοπάτι, κάποιος ένιωσε τέτοιο νταλκά, είχε να πούμε τέτοια καψούρα, είχε τέτοιο πόνο, που λέει θα σηκωθώ να κάνω ζεμπέτικο. Λίγο στραβοπατάω, λίγο έχω πιει παραπάνω. Δηλαδή θεωρώ ότι κάποια από τα βηματάκια, εκεί που λίγο πάω να πέσω,
λίγο γέρνω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει παίξει και ρόλο. Ότι κάποιος είχε πιει για να πιάσει αυτό το βήμα, είχε στενοχώρια μέσα και όλα. Κοίταξε, όπως και να έχει το αλκοόλ, λίγο σε χαλαρώνει. Ναι, εντάξει. Ναι. Οπότε και μέσα από το χορό, λίγο το ποτάκι, λίγο αυτό μπορείς να εκφραστείς, να βγάλεις αυτό που αισθάνεσαι. Μπορεί να μην είναι συμφωνή, ρε παιδί μου, να έχεις. Νταλκά, να βγάλεις και να το βγάλεις ναι, το χορό. Ευελιξία στο κορμί, να το εκφράσεις με το χορό. Είναι μοναδικό αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι ωραίο να χορεύει καλό ζεμπέτικο κάποιος. Ναι, έχει τύχει, έχω δει, πατάω στα φύλλα, έχασα το πορτοφόλι μου, έχει βγει η ομοπλάτη μου και τη σέρνω, έχω τραυματίσει τη γάμπα μου, βγαίνω, έχω αχίλιο τένοντα, βγαίνω αλλαγή, θαλασσοπνίγομαι. Αυτοί που θέλουν, δηλαδή, αν είναι και δύο-τρεις στη γειτονιά κοντά, τους σκοτώνουμε όλους. Μου έχει τύχει, έχω δει, που πάει να κάνει κίνηση, είναι η κοπέλα του, και του βαράει παλαμάκια και πάει να κάνει το πόδι από πάνω και τη ρίχνει. Είναι ο Ραλφ Μάτσιο στο Karate Kid. Της έχει φύγει το κεφάλι, έχει πάει στο διπλανό μαγαζί και υπάρχει αυτή η αμηχανία, αποκεφάλιζε την κοπέλα του. Έτσι. αλλά είναι ωραίο να. Εντάξει, όλο σου το βγάλει, ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι επαγγελματίες. Καλά, θα χορέψουμε με πιο ακριβό αυτό το γούστο μας και την ικανότητά μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι χορευτές. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Εδώ δεν χρειάζεται να είμαστε τραγουδιστές και να τραγουδήσουμε. Μπορούμε. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει δίπλα μου και να τραγουδάμε παρέα. Δεν έχω. Κανονικά. Έχει και στο χώρο τραγουδιστές που νομίζω ότι είναι κάποιος που έχουμε πάρει από κάτω και του λέμε φίλε, ανέβα, πες ένα τραγουδάκι. Έχει όμως και κάτι πελάτες που τους δίνουν στο μικρόφωνο και είναι καλύτεροι από τους τραγουδιστές. Παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Πώς είναι εδώ. Πολύ χαίρομαι να σε βλέπω, το ξέρεις. Σε ακούω συνέχεια. Εμείς να δεις. Είσαι πριν 9 ώρες, τι να σε κάνω. Εμείς να δεις. Σ' αγαπάμε. Θέλω να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, να έχουμε υγεία μέχρι να τα μάσουμε πάλι εδώ στην πόλη. Θα σε περιμένουμε πάλι, έτσι. Δηλαδή... θα το φτιάξουμε κάποια στιγμή. Φέτος ήταν μια χρονιά που έπρεπε να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα. Θα το κάνουμε. Κοίταξε, εσύ έχεις τιμήσει την πόλη με συνεχόμενες σεζόν. Με έχει τιμήσει, πολλά με έχει τιμήσει η πόλη, δεν έχω τιμήσει. Εντάξει, okay. Αυτό που λες. Είσαι σεμνός και δεν θες να το πεις. Λοιπόν, σε αγαπάμε, σε παρακολουθούμε. Μάκης Δημάκης ήταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε, αδερφέ μου. Να έχεις πάντα την ίδια τρέλα πάνω στην πίστα. Υγεία, να έχουμε πρώτα απ' όλα. Και ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού. Πάνω απ' όλα. Σας φιλούμε, σας αγαπούμε. Μια στιγμή να κάνω και την κλήρωση να δώσω τα 5 εισιτήρια. Ήταν ο Μάκης Δημάκης, τον υπερευχαριστούμε που ήταν εδώ μαζί μας. Εμάς ένα εισιτήριο δεν μας έδωσε, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θέλεις να κάνουμε. να κάνουμε μία μόντα. η Αναστασία μας και η ηχοληψία και όλα σε χαιρετάει και σε αγαπάει. Λοιπόν, έρχομαι, αδερφέ μου, έξω να βγάλουμε και φωτογραφία. Λοιπόν. Τι λέει, κάντου πρόταση να κάνετε μαζί εκπομπή, θα πάρουν φωτιά τα ραδιόφωνα. Όποτε έρχεται είναι ανοιχτή η πόρτα μου για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει υπόψη του πριν φύγω. Τη ζηλεύω τη δουλειά που κάνεις, να ξέρεις. Κι εγώ τη δική σου. αγόρι μου. Ξέρω ότι το λες με πολύ αγάπη. Λοιπόν, στον τιτανοτεράστιο την αγάπη μου, λέει ο Κώστος Γλογιάννης. Ο Κοκομήτος, να είστε πάντα καλά. Καλή επιτυχία από Αθήνα, Κωστή. Λοιπόν, πες του να κάνει ένα μανέρι ο Γιώργος από την Κατερίνη. Αυτά τώρα εδώ είναι για εδώ, ήρθε για συνέντευξη. Ο Τάσος ο Καλανταρίδης, καλημέρα, αγάπη από την Γερμανία. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Αγαπάμε Μάκη Δημάκη, λέει η Ειρήνη, ο Βασίλης. Χαμός. Πάρα πολλά μηνύματα. Μπορώ να διαβάσω και στο Facebook τίποτα. Εντάξει, θα ξανάρθει ο Μάκης, είναι δέσμευση. Πάω να κληρώσω τα εισιτήρια. Μαέστρο, πες μου λίγο 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 52. 9, 23, 31, ναι, και 44. Τέλεια. Άσε να παίζει Δημάκης από κάτω κανονικά. Λοιπόν, Γιοργαλής Νίκος. Λοιπόν... Δαλαμπούρας Αντώνιος. Νικηφορίδης Παύλος. Γεια σου Παύλε. Κώστο Γλουγιάννης. 424. Και Παπαδοπούλου Ελένη, εσείς είστε οι τυχεροί. Αυτά. Θυμίζουμε χορηγή δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Υπέροχες γεύσεις. Φυσικά visualstore.gr, κορυφαίος ιστότοπος, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για gadget, για
ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο, για το σκάφο σας, οικοσυστήματα. Φυσικά, Άρτος Ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, υπέροχες γεύσεις, παγωτό με γεύση ημέρας. Και δεν ξεχνάτε, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, υπέροχες τέντες για τα σπίτια σας, για τη δουλειά σας. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, 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 bye.